Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πρώτη διαδραστική ψηφιακή εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα η αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βιωσιμότητα και μεταρρυθμίσεις. Με αυτή την εκδήλωση, ουσιαστικά το Επιμελητήριο ανοίγει τη συζήτηση για την υγεία την επόμενη μέρα. Είναι γεγονός ότι στο σύστημα υγείας της χώρας μας, όπως και των άλλων χωρών, δοκιμάστηκε έντονα αυτή την περίοδο και αναδείχθηκαν δυσλειτουργίες που προϋπήρχαν αλλά και νέα προβλήματα, τα οποία προέκυψαν και απέτυχαν άμεσα λύση. Για την επόμενη μέρα, το σύστημα υγείας της χώρας μας, δημόσιο και ιδιωτικό, είναι απαραίτητο να αναδιοργανωθεί, ώστε να καλύψει τις σύγχρονες υγειονομικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και να θωρακιστεί απέναντι σε ένα νέο επιδημικό κύμα. Πριν ξεκινήσουμε και παραδώσω το λόγο στον Υπουργό, θα ήθελα εκ μέρους του Επιμελητηρίου να εκφράσω την ειλικρινή μας εκτίμηση για την προσωπική σας προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, και τις έγκαιρες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες απέτρεψαν την εξέλιξη της διασποράς και οδήγησαν στη νίκη, στην πρώτη φάση του αγώνα κατά του ιού. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τις εταιρείες Alcon, Genesis Pharma και Johnson & Johnson Medical και τους χορηγούς επικοινωνίας CNN και OnMed. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο Γενικό Πρόγραμμα Ψηφιακών Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου και σας περιμένουμε όλους την επόμενη Δευτέρα σε ένα one-to-one, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 4 η ώρα με θέμα το παρόν και το μέλλον της πανδημίας του κορονοϊού με ομιλητή τον Δόκτωρα Γιώργο Παυλάκη, που ηγείται του Τμήματος Ανθρωπίνων Ρετροϊών του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ και είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Σύρακιους των Ηνωμένων Πολιτειών, και τον καθηγητή Αθανάσιο Σκουτέλη, παθολόγο, λιμοξιολόγο, διευθυντή της Β' Παθολογικής Λιμοξιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Είχαμε κάποια προβλήματα τεχνικά και περνάω αμέσως το λόγο στον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βλέπω ότι έχουμε μια εξαιρετική, εκλεκτή παρέα. Καταλαβαίνω ότι αυτές οι μέρες είναι μέρες ιδιαίτερης πίεσης για το Υπουργείο Υγείας και η ρίση του παρόδο. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κομμάτι του reopening, δηλαδή της προσπάθειας σιγά-σιγά να επαναφέρουμε κομμάτια της κοινωνίας, του επιχειρήν, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε μία κανονικότητα, έστω νέα κανονικότητα από αυτές τις οποίες για την ελληνική κοινωνία ή για το πολιτικό σύστημα δόθηκε δυνατότητα και πριν την κρίση του κοροναϊού να προχωρήσουν. Επίσης, να αναφέρω την σε μια πολύ δύσκολη εποχή, καταλαβαίνω, μετά από 4,5 χρόνια που αυξήθηκαν ραγδαία τα clawback, τους λόγους λίγος πολύ τους έχουμε επισημάνει και τους έχουμε αναλύσει, οπότε να μην τους ξαναπώ εγώ, την προσπάθεια που κάναμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, ειδικά αυτούς που δεν έχουν ή δεν μπορούν, με το πλαφόν, ας πούμε, τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, την απαγόρευση της αύξησης και την μείωση μέχρι 7%. Αυτό επέφερε 30 εκατομμύρια ελάφρυνση στους συνταξιούχους, στους αυτούς που δεν μπορούν, στους που δεν έχουν, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιβάρυνσή τους στην τιμή του φαρμάκου. Να θυμίσω πριν την πανδημία την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε να διαρθρωθεί οργανωτικά το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΗ και να έχουν μία επιχειρησιακή μονάδα και να εξυγχρονιστεί θεσμικά το πρώην ΚΕΛΠΝΟ, να μετονομαστεί σε ΕΟΔΗ και να οργανωθεί, και το νομοσχέδιο το οποίο φέραμε για τη δημόσια υγεία στη Βουλή, λίγος πολύ, αν θυμάστε, προκαλούσε εντύπωση γιατί τη δημόσια υγεία, μα προφανώς όλα τα συστήματα υγείας προτάσσουν τη δημόσια υγεία και μετά πάνε στην περίθαλψη. Δικαιωθήκαμε από τις εξελίξεις και βλέπετε ότι ξέχασαν τελικά όλοι το ΚΕΛΠΝΟ. Έγινε ένα rebranding, όλοι μιλάνε για τον ΕΟΔΗ και την πολύ μεγάλη συμβολή που είχε στην αντιμετώπιση της κρίσης. Να θυμίσω ότι από τις αρχές Ιανουαρίου, βλέποντας την κρίση να έρχεται πολύ πριν έρθει,
Οργανώσαμε, δημιουργήσαμε 13 νοσοκομεία αναφοράς στις 7 ΥΠΕ. Κάναμε ασκήσεις με το ΕΚΑΒΕ και ΠΕΟΔΙΣ στις περιφέρειες και με τους γιατρούς μας, τηλευτές και λοιπό προσωπικό ανά νοσοκομείο, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι. Σε μια άνευ προηγουμένου μάχη μέτρων ατομικής προστασίας, ζήσαμε μια αερογέφυρα υγειονομικής κάλυψης και στήριξης του συστήματος υγείας. Είχαμε προνοήσει και κάναμε μια καμπάνια από την αρχή του έτους για τον εμβολιασμό, με αποτέλεσμα να εμβολιαστούν 1 εκατομμύριο παραπάνω συνάνθρωποι μας, οι πολίτες μας, το 2019, και αυτό να δώσει τη δυνατότητα να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας που βοήθησε να αντέξουν οι μεθ μας τη διπλή πίεση ιός της γρήπης και κορονοϊός. Την θερμοθέτηση απλοποίηση διαδικασίας πρόληψης των ιατρών του ΕΣΥ και της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου από 18 μήνες στους 5 μήνες. Η χορήγηση των νοσοκομιακών εμβολιακών φαρμάκων υψηλού κόστους είναι απευθείας από τις ιδιωτικές κλινικές. Την δράση νοσοκομεία 2020 με την οριζόντια με κοινωνική εταιρική ευθύνη από την Ένωση Εφοπλιστών, αναβάθμιση όλων των υγειονομικών χώρων στην Αττική, στις δύο πρώτες υγειονομικές περιφέρειες. Την ψηφιακή υγεία με έμφαση στο ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Να θυμίσω ότι εν μέσω κρίσης υλοποίησαμε και την άλλη συνταγογράφηση. Την αναμόρφωση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και κεντρικοποίηση των προμηθειών υγείας. Θυμίζω ότι τεράστιες χώρες με πολύ πιο μεγάλη δύναμη και πλούτο από εμάς και συστήματα υγείας κρατεά κατέρευσαν μέσα στον κορονοϊό. Εμείς αντέξαμε. Δεν είχαν τα βασικά τα μέσα ατομικής προστασίας, εμείς τα είχαμε. Δεν μπορούσαν να προμηθευτούν βασικά συστατικά, όπως για παράδειγμα το βασικό συστατικό για την χλωροκίνη. Εμείς το φέραμε από την Ινδία, αλλά και να εξάρω την βιομηχανία, τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο στην Ελλάδα και τις εγχώριες για την επάρκεια των φαρμάκων που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Να πω ότι δόθηκε δυνατότητα να οργανώσουμε ένα σύστημα και με τις χορηγίες ιδιωτών. Θα θυμίσω το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και τα 13 εκατομμύρια μάσκες, το Ίδρυμα Νιάρχος την τεράστια συμβολή του στην αναβάθμιση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Παραλάβαμε μέσα στην κρίση 565 τις φάσεις, μέσω κορονοϊού στις 1017, σκοπός μας οι μόνιμες 1200 μεθ, που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12 μεθ ανά 100.000 κάτοικοι. Σταχυολογώ τα βασικά, ξέρετε, δεν θα ήθελα να πω πολλά, να εξηγήσω απλά ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι κομβικό κομμάτι της στρατηγικής μας στην υγεία. Δεν πάει όμως να είναι ένα ανθρωποκεντρικό υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας. Και νομίζω ότι αποδείξαμε τις δράσεις μας και τις πρωτοβουλίες μας ότι εκεί στοχεύουμε από τη μία. Απ' την άλλη, και σε ό,τι έχει να κάνει με το clawback και τη φαρμακευτική δαπάνη, προχωρήσαμε σε τομές και σε αλλαγές, αναβαθμίζοντας την HTA και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Να πω ότι τη Δευτέρα βγαίνουν στη θετική λίστα 145 φάρμακα βιομιοειδή και γενώσιμα, τα οποία λίμναζαν για 2 χρόνια. Να πω ότι γίνονται συστηματικά και οργανωμένα 4 μαζί τώρα διαπραγματεύσεις σε κεντρικές κατηγορίες φαρμάκων, αφού ολοκληρώσαμε την υπατήτητα. Να πω ότι είναι κεντρική βούληση της κυβέρνησης να μην υπάρχει clawback στα εμβόλια για το 2020, δίνοντας μια πολύ μεγάλη ανάση στον χώρο. Να πω ότι παρότι πάντως θα έλεγε σε πρώτη ανάγνωση ότι μας αφήνει πίσω στα υπόλοιπα όλα η κρίση του κορονοϊού, έδειξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση ότι και αντέχουν και μπορούν να προγραμματίσουν και την δουλειά τους, την αποστολή τους, που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η οποία νομίζω, κύριε, ότι επανήλθε στο προσκήνιο και αξιολογείται ως κορυφαία. Και πλέον αυτό το οποίο λέμε στην υγεία, να έχεις την υγεία σου ή με υγεία, δεν είναι απλά μια ευχή, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και το μέτρησε η μέση οικογένεια παγκοσμίως. Και παρουσιάστηκε η αδύνατη ανάγκη της προσαρμογής των εθνικών συστημάτων υγείας και με θέμα την εθνική ασφάλεια πλέον, ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την παραγωγή μασκών, τα βασικά υλικά, τις προμήθειες. Να πω λοιπόν, ολοκληρώνοντας, ότι και στο κομμάτι αυτό
των αμερικανικών εταιριών τεχνολογίας, έρευνας και φαρμάκου τρέχουμε μπροστά. Περιμένουμε τις επενδύσεις της Pfizer το φθινόπωρο. Προχωρήσαμε πρωτοπόροι, νομίζω, για κρατική συμφωνία και τελικά εμπορική συμφωνία μετά από μια δωρεά του κ. Πολιτήρου, να ευχαριστούμε για να έχουμε 200.000 τεστ αντισωμάτων της Abbott. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες τέτοιες ενέργειες που καλύπτουν επιδημιολογικά και υγειονομικά τη χώρα και τον πληθυσμό. Νομίζω ότι στο ένα χρόνο αυτόν, που διαχρονικά δεν θέλω εγώ να μιλήσω για την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, σέβομαι την προσπάθεια, προσμετρήθηκε η προσπάθεια και αξιολογήθηκε. Καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν καλές προθέσεις. Διαχρονικά έχει πολλά προβλήματα ο χώρος της υγείας. Νομίζω όμως ότι σε ένα χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλά. Αυτό ήρθε να εκτιμηθεί και σε μια τεράστια κρίση από τον κόσμο. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Όμως ένα καλοκαίρι πολύ, πολύ δουλειάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ που θέλουμε, να τη συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις όπως είναι, για παράδειγμα, ο Οργανισμός Ποιότητας Υγείας. Να θυμίσω πόσο ψηλά βρισκόμαστε κατά δήλωση των διοικητών στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Να πω, μια που βλέπω τον κύριο Μαριόλη, ότι κομβικό κομμάτι της στρατηγικής μας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πιστεύουμε στη δημιουργία δικτύων σε ό,τι έχει να κάνει μια μεταρρύθμιση, η οποία πολλές φορές διαφημίστηκε 45 χρόνια στη μεταπολίτευση στην Ελλάδα και ποτέ δεν έγινε. Μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα έρθει που έχει να κάνει με δίκτυα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που ενοποιούν τα κέντρα υγείας, στόμοι, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των δήμων, τους γιατρούς του δημοσίου και τους ιδιώτες, με τη δυνατότητα του κόσμου να μπορεί πραγματικά να πιστέψει σε αυτή την πρωτοβουλία, μια που θα υπάρχει και η προσωπική σχέση του γιατρού με τη μέση ελληνική οικογένεια και να πάει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να μην πάει σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια δηλαδή στο νοσοκομείο. Και ξέρετε, αυτό μετρήθηκε μες στην κρίση. Είδαμε, πέρα από μια φυσική συστολή και φόβο που είχε ένα κομμάτι του πληθυσμού στο να πάει στα νοσοκομεία στην εφημερία εν μέσω κρίσης, είδαμε ότι υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι που δεν πήγε, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε λόγος να πάει. Δεν θα έπρεπε να πάει ποτέ στα νοσοκομεία μας του ΕΣΥ, θα έπρεπε να πάει στα κέντρα υγεία μας, θα έπρεπε να πάει στην Τόμη, θα έπρεπε να πάει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μια που βλέπω, αν βλέπω καλά και τον Γιάννη τον Πολέτη, να πω ότι και το κομμάτι των μεταμοσχεύσεων, που για πολλά πολλά χρόνια και ως κουλτούρα είχε πίνει πίσω, ενεργοποιείται και παραδραστηριοποιείται, ότι είναι πολύ σημαντικό για μας ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε αγαθή συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και το νέο κέντρο το οποίο χτίζεται, θα κάνει ένα relaunch στην δυνατότητα να ενισχύσουμε το κομμάτι αυτό που είναι πολύ σημαντικό στη χώρα και να ξαναδώσουμε δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν και οι δότες και η δυνατότητα να έχουμε χειρουργία τέτοια στη χώρα. Οι ΜΕΘ, τις οποίες φτιάχνουμε και διπλασιάζονται, φυσικά δίνουν άλλες δυνατότητες στο χώρο αυτό. Να σταματήσω εδώ, ευχαριστώ σας που με ακούσατε και λέγοντας ότι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, εγώ έχοντας υπηρετήσει και ένα χώρο του αθλητισμού πριν της ιατρικής και μάλιστα του μπάσκετ, πιστεύω πολύ, κύριε Πρόεδρε, στην ομαδικότητα, στο ομαδικό παιχνίδι. Νομίζω ότι ενεπλάξαν κορυφαίοι επιστήμονες του χώρου, λοιμοξιολόγοι, επιδημιολόγοι. Τους βάλαμε μπροστά, έξαν ένα τείχος εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τον κόσμο, γι' αυτό και περπατήσαμε μαζί με τον κόσμο σε αυτή την τεράστια κρίση. Ομοίως στη δημιουργία του εθνικού, των ΜΕΘ, των ICUs, προτάσουμε τους επιστήμονες ξανά. Έβαλα επιστημονική επικεφαλή στην Πενταμελούς Επιτροπής Εντατικολόγων, την κυρία Κοντανίδου. Νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ καλή δουλειά εκεί. Ομοίως, αν θέλετε, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον Ανάργυρο τον Μαριόλη. Θεωρώ ότι είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που πρέπει να υλοποιηθεί στη χώρα. Και βέβαια να τονίσω την αγαστή συνεργασία, βλέπω τον κύριο Παπαταξιάρχη, σε θέματα όχι εύκολα. Αφέθηκε ο χώρος του φαρμάκου, εγκαταλείφθηκε για πολλά πολλά χρόνια και χρεώθηκαν ή αφέθηκαν πράγματα να πάνε στο μέλλον και να υλοποιηθούν, τα οποία εμείς προσπαθούμε να τρέξουμε τώρα και να υλοποιήσουμε. Εκκρεμεί το MOU, το οποίο θα υπογράψουμε με όλους σας με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, διετούς διάρκειας για τις υποχρεώσεις, τις αμοιβές και τα δικαιώματα και αυτά τα οποία μένουν να έρθουν. Και πιστεύω ότι
σε μια πολύ δύσκολη εποχή που ελπίζω σιγά σιγά να φεύγει το κομμάτι του βάρους της δημόσιας υγείας. Έρχεται ένα θέμα όμως οικονομικό σημαντικό. Θα ήθελα να πω ότι όλα πρέπει να τα συνυπολογίσει κανείς και πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο και είμαι σίγουρος, πεπισμένος ότι όπως με συνέπεια, με επαγγελματισμό και με διάρκεια το έκανε οι αμερικανικές επιχειρήσεις και το είδαμε αυτό, ο κλάδος θα συνεχίσει να γίνεται αυτό και σε έναν άλλο τομέα τον οποίο εμείς προτάσουμε πλέον και μας ενδιαφέρει, στο κομμάτι της έρευνας και της τεχνολογίας. Άφησα τελευταίο το επενδυτικό clawback, που είναι, αν θέλετε, ένα σήμα, μαζί με όλα τα άλλα τα οποία θα κάνουμε και κάνουμε ήδη, ένα σήμα ότι θα θέλαμε οι εταιρείες του χώρου να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια του ποσού που θα διαθέσει η ελληνική κυβέρνηση για επενδύσεις στη χώρα, στο κομμάτι το ιατροφαρμακοτεχνολογικό. Νομίζω ότι κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθειά σας, χωρίς τη στήριξή σας και χωρίς αυτό το ομαδικό παιχνίδι για το οποίο δεν θα σταματήσω να μιλάω. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε και παρακαλώ πολύ να πάρει το λόγο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και ο οποίος έχει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, με γνώμη σε πάρα πολλά θέματα, θα έλεγα σε όλα, εκτός της βαθιάς γνώσης της φαρμακευτικής πολιτικής και των θεμάτων των φαρμακευτικών εταιριών, στα οποία αναφέρθηκε και ο Υπουργός νωρίτερα και θα έχουμε, κύριε Παπαντασιάρχη, την ευκαιρία, αφού σας ακούσουμε, να τα συζητήσουμε. Ελπίζω να ακούγομαι εκ μέρους της Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, που διοργανώνει και το Επιμελητήριο αυτή την ημερίδα, την πρώτη ψηφιακή ημερίδα, στην περίοδο της κρίσης που μας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε, δουλεύουμε και επικοινωνούμε. Σας ζητώ συγγνώμη για κάποιες τεχνικές αδυναμίες εξ ονόματος Προεδρίας. Να σας πω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο εάν σε αυτή τη φάση ήταν ο κύριος Ξανθός μέσα στο συνδεδεμένος, θα επανέλθει. Οπότε θα παρέμβω για να υπάρξει ροή της συζητήσεως. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτον, γιατί ο Υπουργός έθεσε ένα σταθερό πλαίσιο επικοινωνίας, στρατηγικής αλλά και τακτικών, οι οποίες ακολουθήθηκαν και οι οποίες πρόκειται να ακολουθηθούν. Ταυτόχρονα, διότι θα έχω δύο βασικές δομές, μια σύντομη δομή που αφορά το γενικό χαρακτήρα της μεταρρύθμισης όπως σήμερα συζητούμε στον χώρο της υγείας και των αναγκών και ένα δεύτερο που αφορά το κομμάτι του φαρμάκου για το οποίο ο Υπουργός έκανε ειδική μνεία. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με το πρώτο. Είναι βέβαιο ότι η επόμενη μέρα της πολιτικής υγείας και σχεδιασμού και στρατηγικής δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε απλή. Θα είναι δυσχερής και πολύπλοκη. Και ο λόγος είναι ότι για πρώτη φορά κοιτάμε αυτό που αναφέρθηκε και από τον Υπουργό, επιδημιολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Κακά τα ψέματα, χρειάζονται παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, αναγκαίες, οι οποίες θα έχουν ένα πολύ εντατικοποιημένο πλαίσιο. Κακά τα ψέματα, χρειάζονται τόσο γενναίες επιλογές για την επόμενη μέρα, πολιτικές επιλογές, σαν αυτές που πάρθουν ακριβώς στην κρίση και οι οποίες πρέπει να εκτιμηθούν, να αξιολογηθούν και να συστηματοποιηθούν. Είναι βέβαιο ότι η ίδια η πανδημία, όπως εκφράστηκε και εκφράστηκε στη χώρα μας, που τόσο αποτελεσματικά αντιμετωπίστηκε, έχει και βιοειθικές και ψυχολογικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Η πανδημία όμως αποκάλυψε και κάτι άλλο. Αποκάλυψε και μας έδωσε την επίγνωση των αδυναμιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο έλεγχος και η επιτυχία στη διαχείριση της κρίσης δεν απέκλεισαν φυσικά, αντίθετα ανέδειξαν και κάποιες μόνιμες ελλείψεις και κενά του συστήματος ετών και ανέδειξαν επίσης και κάποια κενά σχεδιασμού. Το ζήτημα το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραγνωρίσουμε είναι ότι τις εβδομάδες της κρίσης ή αν θέλετε του πικ της κρίσης υπήρξε μια μείωση της ζήτησης στα νοσοκομεία η οποία έφτασε και το 75%, μια μείωση της ζήτησης στα κέντρα υγείας που περίπου κοιμάνθηκε σε αυτό το ποσοστό και μια μείωση στον ιδιωτικό τομέα η οποία κινήθηκε στον ιδιωτικό τομέα περίθαλψης μέχρι και τα επίπεδα από 50 έως 90%. Υπάρχουν προβλήματα καθυστερημένης φροντίδας για τα οποία φυσικά δεν ευθύνεται σε κανένα επίπεδο η ηγεσία, αλλά είναι τα κοινωνικά αντανακλαστικά, τα οποία όμως σε αυτή τη φάση προκαλούν μια επιβάρυνση
την οποία δεν μπορούμε να προσμετρήσουμε και που η επιβάρυνση αυτή των δικτών υγείας δεν είναι ακόμα εμφανής. Η πανδημία από μόνη της έδειξε το δρόμο για το τι πρέπει να γίνει. Χρειάζονται διαφορετικές αλλαγές, χρειάζεται η απόλυτη εκμετάλλευση της τεχνολογίας, της διαχείρισης, της διοίκησης, η εξειδίκευση ως τα απόλυτα ζητούμενα. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να ουσιαστικά να αποκτήσει σάρκα και οστά αυτό που από κάποιους αναλυτές και καθηγητές δημόσιας υγείας εκφράστηκε ως ανεπαρκής τόσα χρόνια κρατική υπηρεσία δημόσιας υγείας, που μας απέδειξε όμως ότι αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές. Υπάρχει ένα θέμα και αφορά την ιατρικοποίηση των προβλημάτων δημόσιας υγείας. Η ιατρικοποίηση των προβλημάτων δημόσιας υγείας είναι σημαντική. Ξεκινάνε όλα από την ιατρική αντιμετώπιση, αλλά όμως ως παρατεταμένη και ως σχεδιάρουσα πολιτικές υγείας μπορεί να οδηγήσετε σε σύγχυση και δεν συνδέεται απαραίτητα με οικονομική αποδοτικότητα. Έχουμε ένα μεικτό σύστημα ιατρικής περίθαλψης στη χώρα. Έχουμε ένα σύστημα ιδιωτικό και δημόσιο. Έχουμε ένα σύστημα όπου αυτά που θα ζήσουμε μετά ως κόσμος, μετά την πανδημία, θα είναι ένας νέος κόσμος και μια νέα πραγματικότητα, με στοιχεία όμως μόνιμα. Θα υπάρξουν περισσότερες συγκρούσεις και αυτό φαίνεται από όλες τις αναλύσεις διεθνώς. Θα υπάρξει μια αυξημένη αβεβαιότητα, θα υπάρξει, αν θέλετε, ανάγκη για άλλου τύπου ηγεμονία της νέας τεχνολογίας. Έχει αναδειχθεί με απόλυτο τρόπο η αξία της καινοτομίας στο φαρμακευτικό και στο διαγνωστικό κλάδο και επίσης φτάσαμε στο σημείο να εκτιμήσουμε διαφορετικά αυτό που οι καθηγητές λένε θύλακες υψηλής στρωτότητας, δηλαδή όλες αυτές τις ομάδες που χρήζουν είτε, αν θέλετε, γυροκομεία, είτε ειδικοί πληθυσμοί, είτε μονάδες χρόνιας φροντίδας, οι οποίες θέλουν ειδική αντιμετώπιση στην κρίση. Το ζήτημα είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και γι' αυτό νομίζω ότι θα μιλήσει κατηγορηματικά αμέσως μετά ο κ. Μαριόλης, είναι η αχίλλειος πτέρνα του συστήματος. Και το θέμα είναι ότι αυτή συνδέεται με την πρόληψη του πληθυσμού. Αναφέρθηκε ο κ. Υπουργός. Χρειάζεται ένα νέο και ανανεωμένο θεσμικό πλαίσιο. Οι γενικοί γιατροί και οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης ήταν στα ΤΕΠ, εκεί που έπρεπε, ήταν στα κέντρα υγείας, ήταν στα ΤΟΜΗ. Χρειάζονται ενίσχυση γιατί χρειάζεται να πάνε εκεί καλύτερα εξοπλισμένοι και καλύτερα εκπαιδευμένοι. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουν την αλλαγή της συμπεριφοράς του ίδιου του πληθυσμού, το οποίο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Υπάρχει μια έντονη ανάγκη για επιπλέον καθετοποίηση, η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν. Εν ολίγης, έχουμε ψηφιοποίηση, έγιναν βήματα, είναι τα πρώτα, χρειάζεται να ακολουθήσουν πολλά. Εκείνο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι η αλλαγή της χωροταξίας του δημόσιου υγειονομικού τομέα. Χρειαζόμαστε μια νέα αρχιτεκτονική και μια αλλαγή της παραδοσιακής ρητορικής όταν προσεγγίζαμε το δημόσιο χώρο. Και ουσιαστικά πρέπει να δούμε ότι είμαστε μια Ελλάδα των περιφερειών, μια Ελλάδα με ένα μεικτό σύστημα, μια Ελλάδα που το ανάγλυφο της επικράτειας αλλά και το δαντελωτό δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του Υπουργού, ο οποίος καταλαβαίνει τώρα και κάνει απέλπιδες προσπάθειες και τις κάνει ουσιαστικές, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την υγειονομική κρίση ως κρίση νησιών μέσα στο καλοκαίρι και μέσα ουσιαστικά στο χρόνο των διακοπών. Εν ολίγης, ισχύει αυτό που οι ίδιοι Αμερικανοί και ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει πει, ότι «taking no action is not an option». Χρειαζόμαστε να μετακινηθούμε σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αρεστές, αλλά σίγουρα θα είναι για το κοινό καλό. Και χρειάζεται να μετακινήσουμε τη λογική μας από τη λογική του όγκου στη λογική της αξίας. Τι εννοώ? Το παράδειγμα της κρίσης σε ένα επίπεδο λοιμοξιολογικό ή μονάδας εντατικής θεραπείας, δηλαδή η πολυτομεακή διεπιστημονική ομάδα εισηγήσεων, αποφάσεων για τη διοίκηση προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις, πρέπει να αναπτύξει ένα μόνιμο χαρακτήρα στα υγειονομικά δρόμενα της χώρας. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ομοσπονδιακή παρουσία, η κεντρική διοίκηση δεν μπορεί να δίνει λύσεις, αλλά χρειαζόμαστε ενισχυμένες περιφέρειες τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες να μπορούν να δίνουν λύσεις στα υγειονομικά προβλήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι και ηρωικό ενδεχομένως να φεύγει ένα ελικόπτερο και να πηγαίνει για να αντιμετωπίσει επιτόπου την κρίση στα Γραβενά ή στην Κοζάνη, στην Ξάνθη, στη Δυτική Ελλάδα ή στη Λάρισα. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Πρέπει να υπάρχει ισχυρή τοπική αντιμετώπιση, η οποία να έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Επίσης, πρέπει να δούμε, και νομίζω ότι γι' αυτό θα μας διαφωτίσει ο κ. Τσουρός αργότερα, το γεγονός ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πια να αποκτήσει σάρκα και οστά αυτό που ονομάζουμε παγκόσμια λειτουργούς δημόσιας υγείας, όπου από μια άλλη τοποθέτηση, από ένα κενό φάντασμα, να αποκτήσει ουσιαστικά περιεχόμενο.
Είναι αλήθεια ότι η κρίση ταυτόχρονα μας οδήγησε στην πολυγλωσσία και την πολυπληροφόρηση και αυτή καμιά φορά ως παρενέργειά της, ως adverse event, έχει την παραπληροφόρηση. Η πανδημία από μόνη της διευρύνει τις ανισότητες. Είναι αλήθεια ότι οι ανισότητες διευρύνθηκαν όπως επίσης, παρόλο που γίνεται τεράστια προσπάθεια, όπως επίσης ανεδείχθη ο κεντρικός χαρακτήρας του ότι το σύστημα υγείας μας και το αντιμετώπισε τόσο αποτελεσματικά το Υπουργείο, είναι νοσοκομιακό κεντρικό. Και είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε άλλη στήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και επανατοποθέτηση. Είναι αλήθεια αυτό που εκφράστηκε ενδεχομένως στα πλαίσια μιας ανάρτησης και το είδα και με εντυπωσίασε μέσω του κυρίου Μόσχιαλου και το κρατάω για ένα πολύ απλό λόγο και το κάνω ως μνήμα. Είναι μια χώρα η οποία πρέπει να επανατοποθετηθεί απέναντι στα πράγματα, αλλά είναι μια χώρα η οποία πρέπει να δει γενικότερα το νοσοκομιακό τη setup και όχι μόνο σε επίπεδο χωροταξίας, αλλά ταυτόχρονα και το γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι έχουμε, δεν μπορεί π.χ. να έχουμε ένα τείχος ανάμεσα σε δύο νοσοκομεία παιδών δίπλα-δίπλα στη χώρα. Εν ολίγης, ξέρω ότι πρέπει, και το είπε και ο Υπουργός, να σχεδιάσουμε ένα νέο ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ το οποίο θα στηρίζεται στη λογική ενός σύνεση. Σύνεση γραμμένη με ένα διαφορετικό τρόπο. Ένα σύγχρονο νέο εθνικό σύστημα υγείας που ετυμολογικά θα οδηγείται και από αυτό που λέει η λέξη με το ΙΤΑ στο τέλος ή με το ΙΨΙΛΟΝ. Η υγεία έχει πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς προσδιοριστές, έχει διαχείριση ρίσκου και αβεβαιοτήτων και οι παρεμβάσεις δημόσιας υγείας είναι οι μόνες που απαιτούν χρόνο. Δεν έχουν τη λογική μιας επέμβασης, μιας εγχείρησης. Στον τομέα του φαρμάκου, ο Υπουργός είπε πολλά. Θέλω να τονίσω εκ μέρους του φαρμακευτικού κλάδου 4 πράγματα, γιατί αυτά είναι αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η κρίση ανέδειξε την αξία της καινοτομίας. Η κρίση ανέδειξε την ανάγκη για καινοτομία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτον την ασύμμετρη πρόσβαση στην πληροφόρηση η οποία υπάρχει, δηλαδή η κατάθεση φακέλων, η αξιολόγηση της καινοτομίας, όλα αυτά που γίνονται και όλες οι προετοιμασίες θα πρέπει να πατάνε στα πραγματικά δεδομένα και στα οποία, τα οποία υπάρχουν και πρέπει να δοθούν. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα σε μια λογική πίεσης λιγότερων ασφαλιστικών εισφορών και λίγο και περισσότερων ανασφάλιστων. Με αποτέλεσμα, εδώ είναι τα νούμερα, να δούμε πού θα τελειώσει η ιστορία Clawback του 2019, η οποία φαίνεται κάπου στα 810, αλλά να μένουμε την αλάφρυνση πιθανά των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί είναι το maximum νούμερο που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε. Να κοιτάξουμε ενδεχομένως το ότι το Clawback στα πρώτο τρίμηνο διαμορφώνεται στα 234 εκατομμύρια. Πράγματι, να δούμε την εξαίρεση των εμβολίων, αρκεί να δει μη διασφαλιστεί ότι θα πληρωθούν από τους υπόλοιπους, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν εμβόλια, γιατί η βιομηχανία ήταν εκεί, διασφάλισε προμήθεια, διασφάλισε αποθέματα, διασφάλισε τροφοδοσία, διασφάλισε εφοδιαστική αλυσίδα. Ίσως δε, επειδή έχουμε πια σχεδόν 2 έτη από κάποιους φακέλους οι οποίοι κατατέθηκαν τον Ιούλιο του 2018 και κάποιους φακέλους οι οποίοι αφορούσαν, αν θέλετε, διαφορετικές συσκευασίες περιεκτικότητας και κατατέθηκαν το Μάιο του 2018 και ακόμα αυτά τα σκευάσματα δεν είναι, αν και αξίζουν, στη θετική λίστα, ίσως θα πρέπει να δούμε και την πρόταση του Pharma Innovation Forum, η οποία με συνέπεια την υποστηρίζει, ότι θα πρέπει να δούμε πως θα πρέπει να έχουμε κάποιες fast track εισαγωγές και οτιδήποτε έρθει ως έκπτωση αργότερα, ας ληφθεί αναδρομικά. Ας ληφθεί αναδρομικά και αυτός είναι ο χώρος του φαρμάκου, γιατί ουσιαστικά μέσω εμβολίων και μέσω θεραπείων η κρίση ανέδειξε ότι αυτό το οποίο οραματιζόμαστε και αυτό το οποίο πρεσβεύουμε, η ίδια η καινοτομία στις θεραπείες, είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει από τα διέξοδα της επόμενης μέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μην ξεχνάτε ότι στο τέλος μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε σαβή τις ερωτήσεις σας για το τέλος. Κύριε Παπαταξιάρχη, ευχαριστούμε. Αν κατάλαβα καλά, προτείνεται μια αναδιαμόρφωση του υγειονομικού χάρτη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων με νέους ρόλους και συνέργειες μεταξύ αυτών. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι, με ιδιαίτερη βάση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πιθανά τη νέα χωροταξία της χώρας. Θα πρέπει να διαταχθούμε με βάση νέες δομές και ο στόχος θα είναι ένας, κύριε καθηγητά. Είναι να έχουμε ισχυρό τοπικό αποτύπωμα. Δεν μπορεί όλα να περιμένουν να ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο από την κεντρική διοίκηση. Και ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπετε.
στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, πώς θα βλέπατε και έναν εξορθολογισμό της συνταγογράφησης από την πλευρά των γιατρών, μια ιστορία η οποία επιτρέπεται πολύ εύκολα να γίνει με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την οποία την έχουμε εγκαταλείψει τελευταία. Δηλαδή, μάλλον, για να πω την αλήθεια, δεν άρχισε ουσιαστικά ποτέ. Και νομίζω ότι είναι στα σχέδια της κυβερνήσεως να το προχωρήσει. Εσάς, από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, πώς το βλέπετε? Η φαρμακευτική βιομηχανία, με συνέπεια, με όλους τους εκφραστές και όλους τους φορείς της, διεθνής και ελληνική, και ο ΣΦΕ, πάνω απ' όλα ο σύνδεσμος, είναι υπέρ της πλήρους εξάπλωσης και αυστηρής στήρησης των θεραπευτικών πρωτοκόλων, της συνταγογραφίας με κανόνες, όπως ακριβώς εκφράστηκε, και ήταν πολύ σημαντική παρατήρηση. Ήρθε η ώρα να πάμε ξανά στα βασικά και να δούμε. Γιατί όπως παρατηρήθηκε σε συνεντεύξεις, αλλά και στα στοιχεία που έχουμε των αρμοδίων, δυστυχώς υπάρχει μια έκρηξη φαρμακευτικής δαπάνης ασύμμετρη, η οποία δεν συνδέεται απαραίτητα με τον κορονοϊό. Ήδη από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχαμε πολύ ψηλή κρίση. Τα δένουμερα που μέτρα σε εκατομμύρια είναι εκείνα τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν, όχι ως αντικείμενο την επένδυση επόμενης μέρας. Ο κ. Υπουργός αναφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ και να περάσουμε με μια μικρή καθυστέρηση στον προηγούμενο Υπουργό Υγείας, τον κ. Ανδρέα Ξανθό, βουλευτή Ρεθύμνου και υπεύθυνο του τομέα υγείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρακαλώ, κύριε Ξανθέ. Ευχαριστώ, κύριε Μπολέρη. Καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς, δεν είχα την ευκαιρία, είχα ένα τεχνικό πρόβλημα, να ακούσω την παρέμβαση του Υπουργού. Βέβαια, έχουμε συνομιλήσει ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές το τελευταίο καιρό και σε θεσμικό επίπεδο και στη Βουλή. Οπότε, από τη συζήτηση και από τα συμφραζόμενα, θα αντιληφθώ τα σημεία στα οποία έδωσε έμφαση. Θεωρώ και εγώ ότι είμαστε σε μία φάση αυτής της μεγάλης ιστορικής δοκιμασίας, η οποία έπληξε οριζόντιο τον κόσμο. Είμαστε σε μία φάση που έχουμε σαφώς ένα χτύπωμα από τη μέχρι τώρα διασπορά του ιού στην κοινότητα, στο γενικό πληθυσμό. Έχουμε μία απολύτως διαχειρίσιμη εξέλιξη. Και η αίσθηση όλων είναι ότι πραγματικά αποφύγαμε, ελπίζω να είναι οριστικό αυτό, αποφύγαμε να ζήσουμε σαν χώρα, σαν κοινωνία, μια μεγάλη υγειονομική τραγωδία όπως αυτή που ζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα αναπτυγμένες. Το ΕΣΥ άντεξε, αυτό είναι επίσης απολύτως προφανές. Άντεξε επειδή ακριβώς είχαμε μικρή διασπορά κρουσμάτων, δεν είχαμε εκθετική αύξηση, άρα δεν είχαμε απόλυτο αριθμό ανθρώπων που ήθελαν νοσηλεία, διασωλήνωση και εντατική φροντίδα που να υπερβαίνει του συστήματος υγείας. Το ΕΣΥ άντεξε επίσης και επειδή υπήρξε μια συμπίεση της τακτικής του λειτουργίας. Ουσιαστικά υπήρξε ένα άλλο πρόγραμμα στο ΕΣΥ. Τα τακτικά ιατρία, τα τακτικά χειρουργεία, οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας, τα απογευματινά ιατρία όπου λειτουργούν, ανεστάλησαν στην ουσία και αυτό έδωσε χώρο, χρόνο, ανθρώπινο δυναμικό για να γίνουν εσωτερικές ανακατανομές και αναδιατάξεις που επέτρεψαν πραγματικά να επικεντρωθούμε με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στη φροντίδα των ανθρώπων με COVID-19. Βεβαίως το ΕΣΥ άντεξε επειδή, επιτρέψτε μου αυτό, μια αναφορά σε αυτό, επειδή το βρήκε η πανδημία έχοντας αρχίσει να επουλώνει τις πηγές του, να είναι όρθιο, να είναι λειτουργικό, να είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους, να έχει ενισχυθεί σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στις θέσεις μονίμων γιατρών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Νομίζω λοιπόν ότι η καλή πορεία της πανδημίας, κατά την άποψή μου, είναι ένα σημαντικό κοινωνικό και υγειονομικό κεκτημένο, το οποίο πρέπει να περιφρουρήσουμε και να διαφυλάξουμε στη νέα φάση στην οποία μπαίνουμε, η οποία έχει περισσότερες αβεβαιότητες και ανασφάλειες. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η καλή πορεία δεν δικαιολογεί εκδηλώσεις έπαρσης αυταρέσκειας, αυτάρκειας και αλαζονίας ενίοτε που βλέπω να καταγράφονται στο δημόσιο λόγο
όχι από τον Υπουργό Υγείας, και το έχω ξανατονίσει αυτό. Και ο λόγος είναι ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και για την οικονομία και για την εργασία και για τα εισοδήματα των ανθρώπων. Αρχίζουν τα δύσκολα λοιπόν και για την κυβέρνηση και βεβαίως επειδή, και θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, παρότι εμείς δεν αμφισβητήσαμε και ίσα ίσα στηρίξαμε την υγειονομική στρατηγική η οποία επιλέχθηκε και εισηγήθηκαν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες και είχε, αν θέλετε, και τα αντανακλαστικά η κυβέρνηση να υιοθετήσει και να εφαρμόσει έγκαιρα, παρότι λοιπόν στηρίξαμε αυτή τη στρατηγική, προφανώς υπήρχαν πάρα πολλά πεδία πολιτικής κριτικής, δεν ισχυριζόμαστε ότι πήγαν όλα καλά και στο κομμάτι της υγείας, και υπήρξαν πολλαπλά προβλήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει με βάση τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό και πολιτικό έλεγχο. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε ένα κλίμα και στη νέα φάση κοινωνικής και πολιτικής συνένεσης. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και θεωρώ ότι έπαιξε εξαιρετικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των μέτρων. Το ότι δηλαδή και η αξιωματική αντιπολίτευση και νομίζω πλην ελαχίστων εξαιρέσεων το σύνολο του πολιτικού συστήματος επέδειξε αυτή την οριμότητα και την σοβαρότητα που απαιτούσαν οι συγκυρίες, έπαιξε τεράστιο ρόλο στην συμμόρφωση των πολιτών και στην υιοθέτηση των συστάσεων των ειδικών και των επιστημών. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει επίσης να το περιφρουρήσουμε, διότι προσέξτε, είμαστε μία φάση, υπάρχει ένα παράδοξο, δηλαδή η αποτελεσματικότητα των περιοριστικών μέτρων δημιούργησε σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, και το βλέπουμε αυτό σε όλο τον κόσμο, την πεποίθηση ότι δεν ήταν τελικά και τόσο σοβαρή υπόθεση αυτή. Πιθανότατα να ήταν μια υπερβολική και αχρίαστη παρέμβαση αυτή η οποία δοθήκε σε όλο τον κόσμο με το lockdown, το οποίο ανέτρεψε την οικονομία, την κοινωνία, τη ζωή των ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό προφανώς δεν έχει καλύψει και δεν πρέπει να ενισχύσουμε φωνές που βλέπετε ότι ενδυναμώνονται σε διάφορες του κόσμου που είναι την επιστήμη, που έχουν μια συνωμοσιολογική προσέγγιση, που αμφισβητούν την ανάγκη των εμβολιασμών. Είναι ένα ετερόκλητο μείγμα φωνών, οι οποίες κατά την άποψή μου είναι οπισθοδρομικές και αντιδραστικές. Το σημαντικό από αυτή την ιστορία, κατά την άποψή μου, είναι το εξής. Ότι πρώτον, αναγνωρίστηκε καθολικά, νομίζω, και αυτό είναι πλέον πέραν από κάθε αμφισβήτηση, η τεράστια αξία του δημόσιου συστήματος υγείας και των ανθρώπων του. Και επίσης, αναγνωρίστηκε ευρύτερα από την κοινωνία η σημασία που έχει η δημόσια υγεία, με την ιδιαίτερη έννοια, με την έννοια της προστασίας και της προαγωγής και της πρόληψης από τέτοιου τύπου απειλές και διακινδυνεύσεις, η μεγάλη λοιπόν σημασία της δημόσιας υγείας ως ενός κρίσιμου παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας των σύγχρονων κοινωνιών. Δεν μπορεί να νοηθεί, νομίζω, πια οικονομική ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη, λειτουργία των υπηρεσιών, των μεταφορών, του εμπορίου, χωρίς ένα ανθεκτικό και θωρακισμένο καλά σύστημα υπηρεσιών δημόσιας υγείας, το οποίο να παρέχει στη χώρα μας και στους ανθρώπους της την απαραίτητη προστασία στις αναδυόμενες απειλές, οι οποίες νομίζω ότι εξαιτίας και της μεγάλης κλιματικής κρίσης και όλων των άλλων προσδιοριστών της ασθένειας και της υγείας σε όλο τον κόσμο, θα πυκνώνουν στο επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν τώρα είναι η ώρα, κατά την άποψή μου, να υπάρξει μια επένδυση, και πραγματικά μιλάω με αυτούς τους όρους, και είναι ενδιαφέρον ότι με όρους επένδυσης δεν μιλάνε μόνο κάποιοι, ξέρω εγώ, που είναι αυτοτοποθετημένοι στον προοδευτικό χώρο ή δεν ξέρω πού. Μιλάει η Wall Street Journal, μιλάνε οι Financial Times, μιλάει ένα, ας πούμε, διεθνές σύστημα, το οποίο δεν διακρίνεται για την ταύτισή του με τις ιδέες του δημόσιου συστήματος υγείας κλπ. Μιλούν λοιπόν ότι πλέον είναι η ώρα μιας επένδυσης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, μόνιμου χαρακτήρα, και στο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή
στις δομές της δημόσιας, στα νοσοκομεία, στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους που αναδείχθηκαν και μέσα από την κρίση και των κενών τους, αλλά και η επένδυση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, στα εργαστήρια δημόσιας υγείας, στον ΕΟΔΗ, που είναι ο κεντρικός οργανισμός, στις περιφερειακές διευθύνσεις δημόσιας υγείας, την ανάγκη στελέχωσή τους με επιστημονικό προσωπικό, με γιατρούς δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής, με επόπτες υγείας, αναδείχθηκε η αξία της ιατρικής εργασίας, της περιβαλλοντικής υγείας, της σχολικής υγείας. Είναι καινούργιες προκλήσεις, οι οποίες νομίζω ότι έχουν αναδειχθεί αυτή την περίοδο. Τώρα λοιπόν η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση και θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, το timing δηλαδή, η επικαιρότητα αυτής της συζήτησης για το παρόν και το μέλλον των συστημάτων υγείας. Είναι η ώρα να ανοίξουμε μια συζήτηση λοιπόν για την επόμενη μέρα στο δημόσιο σύστημα με βάση τα δεδομένα της πανδημίας. Προφανώς αυτό είναι μια υπόθεση που απαιτεί περισσότερους πόρους και πρέπει να συμφωνήσουμε στο πολιτικό σύστημα με τους κοινωνικούς φορείς ότι η υγεία πλέον πρέπει να είναι πέραν της λιτότητας και πέραν των νόμων της αγοράς, ειδικά το τελευταίο, το έχει πει και ο πρόεδρος της Γαλλίας, δεν το έχουν πει πάλι επίσης κάποιοι ακρεφνείς σοσιαλιστές. Ο Εμμανουήλ Μακρόν έχει πει ότι δεν μπορούν να είναι η υγεία, αλλά και άλλα κοινωνικά αγαθά, αυτό είναι το δίδαγμα της πανδημίας, δεν μπορούν να υπόκεινται στους νόμους της αγοράς. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν καινούργιες προκλήσεις και καινούργιες ανισότητες, οι οποίες πρέπει να αποφευθούν. Διότι λέγεται εύκολα ότι αυτή η ιστορία πλήττει οριζόντια τους πάντες χωρίς διακρίσεις. Θεωρητικά, βιολογικά ισχύει αυτό. Αλλά στην πράξη ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί που πλήττονται με πιο δυνατό τρόπο είναι οι φτωχοί. Είναι οι αδύναμοι, είναι αυτοί που έχουν ελλειπή πρόσβαση στα συστήματα υγείας. Τα 3/4 των θανάτων στην Αμερική αφορούν Αφροαμερικανούς, Ισπανόφωνους και φυλετικές μειονότητες. Το ίδιο ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καταγράφεται, υπάρχει βιβλιογραφία που λέει ότι από το σύνολο των θανάτων, τον τεράστιο αριθμό θανάτων που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πλειονότητα αφορά περιοχές και κομμάτια της κοινωνίας τα οποία είναι οικονομικά αδύναμα και απελευθερωποιημένα. Άρα υπάρχουν καινούριες ανισότητες και υπάρχουν καινούριες προκλήσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να αυτά απαιτούν, μας βάζουν σε νέα βήματα ανάμεσα στο εθνικό και στο υπερεθνικό. Πολλά από αυτά που συζητάμε έχουν μια υπερεθνική διάσταση πλέον και νομίζω ότι η ιδέα ότι μπορεί η κάθε χώρα να κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο στο εσωτερικό της και να είναι θωρακισμένη δεν ισχύει. Υπάρχει μια επίσης ένα τεράστιο δίλημα ανάμεσα στη δημόσια και στα ιδιωτικά αγαθά και πού θέλουμε να δώσουμε το βάρος σε αυτή τη φάση. Ανάμεσα στην κρατική παρέμβαση, στην αναγκαία κρατική παρέμβαση που λειτουργεί προστατευτικά για την κοινωνία και στις ατομικές ελευθερίες. Ανάμεσα στα τα νέα όρια, ανάμεσα στην επιστήμη και στην πολιτική. Είναι πάρα πολλές λοιπόν τα νέα ερωτήματα και τα νέα διλήμματα και έχει μεγάλη αξία να προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε, να δώσουμε με συλλογικό τρόπο σαν κοινωνία πιστικές απαντήσεις. Θεωρώ για τη χώρα μας ότι η εθνική μεταρρυθμιστική στόχη, επιτρέψτε μου τον όρο, οι οποίοι αναδείχθηκαν και από την πανδημία, βεβαίως προϋπήρχαν ως ανάγκη. Και κάποιοι από αυτούς είχε γίνει μια προσπάθεια να ομολογηθούν για την προηγούμενη περίοδο, παρά το περιβάλλον μνημονίων και λιτότητας. Αυτή η στόχη πρέπει να με σοβαρότητα, συνέπεια και με μέγιστη δυνατή συνένεση να δρομολογηθούν στο επόμενο διάστημα. Γιατί προφανώς δεν θέλουμε απλώς να δώσουμε περισσότερους πόρους στο υπάρχον σύστημα υγείας και τίποτα άλλο. Θέλουμε ένα νέο σύστημα υγείας στην πραγματικότητα, το οποίο να μπορέσει να ανταποκριθεί με πιο αξιόπιστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο στις νέες ανάγκες που έχουν αναδειχθεί. Πρωτοβάθμια φροντίδα, οικογενειακός γιατρός. Το απόλυτο έλλειμμα το οποίο αναδείχθηκε αυτή την περίοδο. Επίγουσα ιατρική αναδιοργάνωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Κοινοτική φροντίδα, κατοίκον φροντίδα,
κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλαγή του κέντρου βάρους από το νοσοκομειοκεντρικό σύστημα στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στην κοινοτική φροντίδα. Δημόσια υγεία, φάρμακο, βιώσιμη πολιτική φαρμάκου, προμήθειες, ιατρική εκπαίδευση, κίνητρα προσέλκυσης γιατρών, είναι τεράστια η γκάμα των νέων θεμάτων, τα οποία δεν μπορούν προφανώς αυτή τη στιγμή, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν επεξεργασίες, πρέπει να καταθέσουν οι πολιτικές δυνάμεις, οι σύλλογοι, η επιστημονική κοινότητα, οι φορείς, οι πάντες, να καταθέσουν σήμερα την πρότασή τους και την οπτική τους για να αναζητηθούν συνθέσεις. Όλοι συμφωνούμε ότι συζητάμε για την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι αυτό που οποίο θέλει πολιτική απάντηση, είναι προς ποια κατεύθυνση θα είναι η επόμενη μέρα. Θα είναι ακριβώς σε μια κατεύθυνση καθολικότητας, ισότητας, αποτελεσματικής φροντίδας, αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τεκμηριωμένης ιατρικής, έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στη δημόσια υγεία κλπ. Κλπ. Όπως λέγαμε πριν, ή θα είναι σε μια λογική ανοίγματος του ΕΣΥ στην αγορά, στο ιδιωτικο-οικονομικό management, στις συνεργασίες με ιδιώτες επενδυτές, στο άνοιγμα, στο να δώσουμε ζωτικό χώρο στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Αυτό είναι ένα πολιτικό δίλημα στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Εγώ θα ήθελα να κλείσω εδώ και συγγνώμη για την εκτεταμένη αναφορά, λέγοντας ότι χρειάζεται πλέον και ένα νέο μοντέλο με το οποίο λειτουργεί η παγκόσμια αγορά καινοτόμων φαρμάκων, εμβολίων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή. Το έχουν πει πάρα πολλοί ειδικοί, το έχει πει ο Ηλίας Ομός και άλλος, προχθές το λέει ο Τζόζεφ Στίγκλιτς. Ένα νέο μοντέλο βιώσιμο με ενισχυμένους δημόσιους πόρους, με διασφαλισμένη την ισότητα στην πρόσβαση, με ανοιχτά δεδομένα, με διαφάνεια, με πραγματική αποτίμηση του κόστους έρευνας και ανάπτυξης, με πλήρη προστασία των δικαιωμάτων ασθενών. Ένα νέο τέτοιο μοντέλο είναι αναγκαίο. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επισημάνω την πολύ ανοιχτή και νυφάλια και συνενετική παρουσία σας και όλα όσα σχολιάσατε. Βέβαια, συνάδει με τη μακροχρόνια πολιτική σας παρουσία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν ακόμα πιο μπροστά από το σύνηθες. Προσωπικά κρατάω και θα θυμάμαι κάτι που είπατε, ότι δεν ζητάμε μόνο αυξημένες δαπάνες για την υγεία, ζητάμε μεταρρυθμίσεις στην υγεία για να αξιοποιηθούν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό εννοούσατε, αυτές οι δαπάνες όπως πρέπει και όχι να χαθούν. Μόσο χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Βεβαίως. Τώρα, από εκεί και πέρα, είμαι από τους τελευταίους που θεωρώ ότι υπάρχει από ιδεολογικοποίηση ή από πολιτικοποίηση των θεμάτων υγείας, των πόρων, το πού θα πάνε, το περισσότερο λιγότερο δημόσιο. Πλην όμως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι από την πανδημία αποδείχθηκε ότι πέραν αυτών υπάρχουν και πολλά θέματα, ας μου επιτραπεί η λέξη, επιστημονικών ή τεχνοκρατικών αντιμετωπίσεων. Και εκεί θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επανέλθετε κατά πόσον αυτή η εικόνα συνεννόησης, δεν θέλω να πω τη λέξη συνένεσης, που μπορεί σε κάποια κοινή αποδοχή κάποιων πραγμάτων από πολλά κόμματα, όπως κατά τη δική μου μετάφραση απαιτεί η κοινωνία έτσι όπως έζησε τον κορονοϊό, θα μπορούσε να σας βρει σύμφωνους. Και για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, πάω σε αυτό επειδή προαναφέρθηκε από τον κύριο Παπαταξιάρχη. Νομίζετε ότι θα μπορούσατε να συνενέσετε σε κάποια αναδιάταξη του νοσοκομιακού χάρτη με συνέργειες νοσοκομείων και μετασχηματισμό κλινών και κλινικών? Αν θέλετε. Εξαιρετική ερώτηση. Απολύτως συμφωνώ.
Νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας, να πάμε σε ένα νέο υγειονομικό χάρτη της χώρας, ο οποίος θα πάρει υπόψη του με επιστημονικό τρόπο τα νέα πληθυσμιακά, συγκοινωνιακά, νοσολογικά, επιδημιολογικά δεδομένα. Και θα δώσει τον ιδιαίτερο ρόλο σε κάθε δομή, όχι για να κλείσουμε δομές, όχι για να συρρυκνώσουμε το σύστημα υγείας, αλλά για να αξιοποιήσουμε αποδοτικότερα τις δομές, τον εξοπλισμό τους και τους ανθρώπους τους. Και να, πραγματικά να έχουμε την βέλτιστη δυνατή λειτουργία και αποτελεσματική λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοίχημα. Πρέπει να συμφωνήσουμε τη μεθοδολογία για το πώς θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ο σημερινός χάρτης είναι αποτέλεσμα τοπικισμών, παραγοντισμών, πελατειακής λογικής και ανορθολογικής κατανομής πόρων. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό το σύστημα δεν είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου. Σήμερα, με δεδομένη όμως την πρόθεση να στηρίξουμε και να επενδύσουμε με μόνιμο τρόπο στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, βεβαίως μπορούμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι επιβεβλημένο να την ανοίξουμε και από την πλευρά μας νομίζω ότι θα συμβάλλουμε με ένα θετικό τρόπο σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ήταν εξαιρετικά επικοδομητική η παρουσία σας και η εισήγησή σας. Μιας και όλοι έθιξαν την πρωτοβάθμια φροντίδα, νομίζω να προχωρήσουμε με τον επόμενο μιλητή και θα επανέλθουμε στη συζήτηση. Είναι ο Αργύρης Μανώλης, Γενικός Γιατρός Διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Αραιόπολης και υπεύθυνος για την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της οικογενειακής ιατρικής. Κύριε Μαριώλη, θα μου επιτρέψετε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο της συζήτησης, να την κάνουμε μεταξύ μας πιο διαδραστική. Οι υπουργοί έχουν ένα άλλο προνόμιο, περιμένουμε να ακούσουμε όπως και ακούσαμε και πραγματικά ήταν εξαιρετικές οι παρουσιάσεις τους προγράμματα. Εδώ μπορούμε να συζητήσουμε λίγο πιο ελεύθερα και θα ήθελα σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας, εφόσον είναι γνωστό ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είχε την εμπλοκή που θεωρητικά θα περίμενε κανείς στην αντιμετώπιση της πανδημίας και που θα περαμέναμε όλοι, σε τι οφείλεται αυτό? Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα, κύριε καθηγητά, να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και να πω ότι χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό την εξαγγελία του Υπουργού Υγείας του κ. Κικίλια για τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά και όλη την εισήγηση που έκανε και ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Ξανθός, για αυτή την κρίσιμη επόμενη μέρα, τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Η πρωτοβάθμια, η απάντηση είναι κάπου στη μέση, το ερώτημά σας, ενεπλάκει παγκοσμίως, όπως προκύπτει από τον αριθμό των γενικών γιατρών που συμμετείχαν στη μάχη, τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, όσο και σε επίπεδο ΤΕΠ νοσοκομείων. Αλλά και από τον αριθμό των θανάτων των γενικών γιατρών, οι οποίοι συχνά, με λυπή μέσα ατομικής προστασίας ανά την υφήλιο, συμμετείχαν με αυταπάρνηση. Ο στρατηγικός μας όμως ρόλος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών, όπως ξέρετε, είναι τεκμηριωμένος βιβλιογραφικά και χάρηκα, ξαναλέω πάλι, για αυτές τις δύο εισηγήσεις του Υπουργού και του πρώην Υπουργού. Στην παρούσα πανδημία όμως, οι περισσότερες δυνάμεις της πρωτοβάθμιας κατευθύνθηκαν προς τα εκεί. Στην Ελλάδα, βέβαια, είχαμε την τύχη, η έγκαιρη και δραστική απόκριση της κυβέρνησης κατάφερε να ισοπεδώσει την καμπύλη, μετάδοση του ιού στη χώρα, να προετοιμάσει κατάλληλα τα νοσοκομεία και φυσικά να αποσοβήσει κινδύνους. Δεν χρειάστηκε δηλαδή, θα έλεγε κανείς, να αποτελέσει πρωτοβάθμια τον κυματοθράφστη για τα νοσοκομεία, κρατώντας ασθενείς στην κοινότητα. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις έπαιξε κομβικό, θα έλεγε κανείς, ρόλο. Χαρακτηριστικές ήταν οι οδηγίες και τα σποτ του ΕΟΔΗ, που ζητούσαν από τους πολίτες να μιλήσουν με τον οικογενειακό γιατρό, γιατί αυτός είναι ο καταλληλότερος, έχοντας γνώση της φαρμακευτικής του αγωγής, του οικογενειακού περιβάλλοντος κλπ. Πολλοί ασθενείς, παρά το φόβο που υπήρχε, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, μίλησαν, εξετάστηκαν από τον γιατρό τους, από τον οικογενειακό γιατρό, είτε αυτός ήταν στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και με τα προβλήματα που υπήρχαν αρκετά στην αρχή αυτής της κρίσης. Καθοριστικός, θα έλεγε κανείς, ήταν ο ρόλος όλων των γιατρών, αλλά όχι μόνο των οικογενειακών γιατρών, αλλά και όλων των εργαζομένων στα δίχτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας, στα κέντρα υγείας, στα περιφερειακά γιατρία, στις τόμους κτλ.
Η πρόσφατη όμως αυτή ανακατεύθυνση ανέδειξε ένα πρόβλημα, γι' αυτό είπα είναι κάπου, κύριε καθηγητά, στη μέση απάντηση, των δυνάμεων του σπούφου ή της πρωτοβάθμιας φροντίδας στα επίγοντα περιστατικά, σε συνδυασμό με την αποφυγή των ασθενών να προσέλθουν σε τακτικά ραντεβού τους για χρόνια νοσήματα, και εκεί βέβαια έχει εγκύριο κίνδυνος παραμέλησης για αυτούς τους δύο μήνες και απορρίθμισης των χρονίων νοσημάτων. Αυτό το αναδεικνύουμε και με μια πρόσφατη δημοσίευση που εγκρίθηκε και θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο σε ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Για να αποφευχθεί αυτό και με τη βοήθεια του Υπουργείου, αλλά και την δική μας πρωτοβουλία ως οικογενειακοί γιατροί, οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα που συγκαταλέγονται στις ομάδες κινδύνου για ανώσεις για COVID-19, προτείναμε την τηλεσυμβουλευτική, η οποία είναι σε πρωτόλια μορφή. Ωστόσο, καθώς εγείρονται εκεί αρκετά προβλήματα, δώσαμε μια μάχη, και γι' αυτό θα ξαναπώ πάλι και συγχωρέστε με, συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, γιατί το κομμάτι της τηλεσυμβουλευτικής ήταν αμυγός για επιλεγμένους ασθενείς, με κατοίκον επισκέψεις. Και εκεί αυτό είναι μια καινούργια πρωτοβουλία και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να χρειαστεί και περαιτέρω εκπαίδευση. Είναι γνωστό από την άλλη, και ολοκληρώνω το ερώτημά σας, ότι η χώρα μας μεταξύ των 28 χωρών έχει αναφέρει το υψηλότερο ποσοστό χρονίων νοσημάτων και υψηλά ποσοστά στους μείζονες παράγοντες κινδύνου. Παρά τα αυτά, δεν υπάρχει όμως σημαντική προσέγγιση των θεμάτων αυτών, ενώ δεν υπάρχουν επίσης οργανωμένα εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Είναι γνωστό ότι 8 στους 10, και αυτό ήταν και με αφορμή την χθεσινή Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού, είναι και το μήνυμα: πρώτη μέσα, τελευταίοι έξω. Οικογενειακοί γιατροί στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς όμως, 8 στους 10 πολίτες, ειδικά σε αστατικά κέντρα, δεν έχουν οικογενειακό γιατρό. Μιλάμε δηλαδή για απουσία οργανωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας, με έναν πολίτη έχει το θεσμοθετημένο οικογενειακό του γιατρό, που να είναι υπεύθυνος για τους ασθενείς της λίστας, που μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες παρέμβασης στην πρωτοβάθμια. Εδώ εντάσσεται, και πρέπει να το πούμε, η κυριαρχία των solo ιδιωτικών γιατριών έναντι των group practice, δομών συχνά ακατάλληλων, ειδικά στα μεγάλα κέντρα, για εξέταση ενδεχομένων κρουσμάτων, η απουσία που υπήρχε σε αυτά τα ιδιωτικά προστατευτικού εξοπλισμού, οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαμόρφωση που δεν υπήρχαν για την νόσο στην Πουφουή και το σύστημα παραπομπής. Θα πρέπει να κάνω μια αναφορά και στο Υπουργείο Υγείας και τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε όχι μόνο η ηγεσία αλλά και ο Γενικός Γραμματέας, την επιτυχία των COVID Center, τα πρώτα 5 που άνοιξαν στην Αττική με ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσερχομένων, ειδικά δηλαδή κέντρα υγείας άλλαξαν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε τα κέντρα υγείας να παίξουν καθοριστικό ρόλο για να μην πηγαίνουν όλοι στα νοσοκομεία. Και αξίζουν συγχαρητήρια και στο Υπουργείο αλλά και στους συναδέλφους που συλλέχωσαν και πραγματικά έδωσαν το κάτι παραπάνω. Υπάρχει όμως και οι κινητές ομάδες ειδικού σκοπού του ΕΟΔΗ, και καλό είναι, μια που ο Υπουργός συμμετέχει στην συζήτηση, ότι ναι, μεν αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο είτε στη φάση αυτή είτε αργότερα, αν προκύψει πρόβλημα με την πανδημία, αλλά αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορούμε να το μετασχηματίσουμε, δηλαδή με κατοίκον επισκέψεις πέρα από την πανδημία για χρόνια νοσήματα, πρόληψη παραγόντων κινδύνου, όπως είναι ο καρκίνος π.χ. του τραχύλου της μήτρας. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι υπάρχει μεταρρυθμιστική ατζέντα. Είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει πολλές δράσεις και γι' αυτό, επειδή θα ετοιμαστούμε να είμαστε με ασφάλεια στη μετάβαση σε μια ενδεχόμενη φάση, όπου οι αντοχές των νοσοκομείων θα δοκιμαστούν, ο ρόλος της πρωτοβάθμιας, το δικός μας, στη διαχείριση ασθενών με COVID-19, είτε Ελλήνων είτε τουριστών, θα είναι καθοριστικός. Κύριε Μαριόλη, νομίζω ότι αναφερθήκατε σε ένα βαθμό με την τελευταία λειτουργία των 5 μονάδων για τον κορονοϊό στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά ενώ είναι εκ των όνου κάνευ και από τις καθευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την άσκηση δημόσιων πολιτικών, όπως ήταν η επιδημία, ο βαθμός συνεργασίας πρωτοβάθμιας φροντίδας με τη δημόσια υγεία σε κοινοτικό επίπεδο θεωρείται ότι υστέρησε?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η εθνική πολιτική οφείλει να εστιάσει με έμφαση στην ανασυγκρότηση, όπως αναφέρθηκε από όλους τους μιλητές της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ανάταξή της, την υψηλή προτεραιότητα του θέματος και την αναγκαία μεταφορά, όπως τονίστηκε σχεδόν από όλους, οικονομικών πόρων και υγειονομικού προσωπικού. Αυτές οι υπηρεσίες για τη χώρα μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα από την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νοσημάτων μέχρι τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την παρηγορητική φροντίδα. Και παρέχονται αναλόγως σε επίπεδο είτε πληθυσμού είτε ατόμου. Αυτές οι υπηρεσίες εγγενώς είναι συμπληρωματικές, με το αποτέλεσμά τους να ενισχύεται με τη μεταξύ του διασύνδεση και το συντονισμό. Σε πολλά όμως συστήματα, θα δείτε κύριε καθηγητά, υγείας, δεν βασικές λειτουργίες που βασίζονται στον πληθυσμό παρέχονται από τις ίδιες, θα έλεγε κανείς, ομάδες πρωτοβάθμιας που είναι υπεύθυνες για τις υπηρεσίες προς το άτομο, όπως είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου, η εκπαίδευση υγείας, η προαγωγή υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι υπηρεσίες αυτές σε επίπεδο κοινότητας, αυτές που αναφέρονται κυρίως στα 3P, Protection, Prevention, Promotion, για να επιτευχθούν επιχειρησιακά, απαιτούν διεπαγγελματικές ομάδες υγείας, που να αποτελούν εξορισμό τον υπηρεσιακό βραχίωμα όλων των ανωτέρων υπηρεσιών. Όμως, οι πολιτικές δημόσιας υγείας έχουν μείζονες δυσκολίες στην εφαρμογή τους και απαιτούν ισχυρή ή ισχυρότατη, θα έλεγε κανείς, πολιτική δέσμευση, υψηλή τεχνογνωσία. Δεν είναι εκπαιδευμένο το ιατρικό και όχι μόνο δυναμικό, ώστε να επιφέρουν εκείνα τα αναγκαία και επιθυμητά αποτελέσματα που θα ήθελε κανείς. Επειδή χρόνια ασχολείστε με τον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αγωνίζεστε για την πρόθεσή του και πολύ σωστά, θα μπορούσατε με συντομία να πείτε 3 κρίσιμα σημεία που νομίζετε ότι πρέπει να προωθηθούν άμεσα, και επειδή είμαι σίγουρος ότι συζητιώνται χρόνια αυτά, για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σας δεν έχουν μέχρι τώρα υλοποιηθεί? Το βασικότερο κατά τη γνώμη μου είναι η πρωτοβάθμια να πάρει τη θέση που της αρμόζει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει συνάφεια φυσικά με όλα όσα ανέφερε. Απαντήσεις για την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, για την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες τεκμηριωμένες για το σημαντικό και πολυδιάστατο, θα έλεγε κανείς, δυνητικό όφελος προς τον ασθενή, το κοινωνικό σύνολο, το σύστημα υγείας και φυσικά την εθνική οικονομία. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας που να διασυνδέεται λειτουργικά, οργανωτικά, οριζόντια και κάθετα όμως, με προεξάρτητο ρόλο τον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα αποτελεί και το βηματοδότη αυτού του δικτύου υγείας. Αναφέρθηκε και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ο κύριος Παπαταξιάρχης. Το γιατί η μεταρρύθμιση σας δεν έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα σχετίζεται κατά τη γνώμη μου με πολιτική αδράνεια αλλά και ισχυρά επιχειρηματικά και συντεχνιακά συμφέροντα που μάχονται κατά της ανάδειξης της αναγκαιότητας και του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Απαιτείται επομένως ισχυρή πολιτική βούληση με όραμα και να θυμόμαστε όλοι να τοποθετήσουμε τον ασθενή στη θέση του οδηγού. Δηλαδή, είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να υπερπηδηθούν τα εμπόδια και η μεταρρύθμιση να προχωρήσει. Το δεύτερο, το οποίο αποτελεί συνέπεια του πρώτου, είναι η σοβαρή έλλειψη ειδικευμένων πλέον ιατρών γενικής οικογενειακής ιατρικής, παρά τη μεγάλη ανάγκη για οικογενειακούς γιατρούς που έχει η χώρα μας, ο αριθμός των οποίων σε αναλογία πληθυσμού υπολείπεται σημαντικά, θα έλεγε κανείς, του ευρωπαϊκού μεσόρου. Το τρίτο είναι η σοβαρή υποχρηματοδότηση που ακούστηκε νομίζω από όλους μέχρι στιγμής της ελληνικής πρωτοβάθμιας, αλλά και η μη αποδοτική χρήση των πόρων, οι οποίες και πάλι αποτελούν τη διαχρονική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων ακόμα και στην προμνημονιακή εποχή. Οι αιτίες της έχουν ισχυρή συνάφεια με όσα ανέφερα περί μη προτεραιοποίησης πρωτοβάθμιας στην ελληνική πολιτική ατζέντα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η οικογενειακή ιατρική έχουν κατά κοινή ομολογία υποστεί, και συγχωρέστε με κύριε καθηγητά, και μάλλον τα μεγαλύτερα πλήγματα. Εξαιτίας της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης και της έλλειψης γενικών γιατρών, νοσηλευτών για την πρωτοβάθμια, αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας. Ακόμη είναι προφανής η αρνητική επίπτωση από την απουσία προγραμματικής προτεραιοποίησης και πολιτικής δέσμευσης στο ζήτημα αυτό. Είναι τεκμηριωμένο και ολοκληρώνω η διεθνώς η σχέση κόστους όφελους από την επένδυση στην πρωτοβάθμια. Αναφέρθηκε σε ένα κομμάτι και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, αλλά και στη δημόσια υγεία είναι ίσως η βέλτιστη δυνατή
σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις, όπως σε ακριβό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της δευτεροβάθμιας ή της τριτοβάθμιας περίθαλψης. Επομένως, χρειάζεται μια ανακατανομή των πόρων του συστήματος υπέρ της πρωτοβάθμιας στο πρότυπο των περισσότερων χωρών του ΟΑΣΑ, τουλάχιστον. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα. Κύριε Μαργιόλη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε και εκείνο που θα μου επιτρέψετε να επισημάνω είναι ότι με μεγάλη ευχαρίστηση είδαμε ότι αν υπάρχει ένας τομέας στον χώρο της δημόσιας υγείας στον οποίο υπάρχει ευρύτατη πολιτική συνένεση είναι στο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο Υπουργός Υγείας σε αυτά που αναφέρθηκε σαν σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, νομίζω το πρώτο και με τη μεγαλύτερη βαρύτητα που έδωσε ήταν στο προετοιμαζόμενο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο κύριος Ξανθός αναφέρθηκε μετεπιτάσεως και με έμφαση και αυτό στην πρωτοβάθμια φροντίδα και μάλιστα είχε προωθήσει και αυτός ένα δικό του σχέδιο με τις τόμοι που ξεκίνησαν. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο και εσείς τι θα λέγατε για να κλείσουμε ότι πρέπει να είναι το άμεσο μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Με δύο κουβέντες είπατε πολλά, έτσι το πιο σημαντικό. Να πω μόνο ότι η παρούσα κυβέρνηση παρέλαβε μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια εν εξελίξη, όπως παραδείγματος χάρη το εγχείρημα των τόμοι, που παρότι είχε στον πυρήνα του βασικές ιδέες πρωτοβάθμιας, οικογενειακός γιατρός, λίστα ασθενών, group practice, διεπαγγελματική ομάδα υγείας, αυτή η προσπάθεια, γι' αυτό χάρηκα και από την τοποθέτηση του κυρίου Ξανθού, πρέπει να δούμε με μια άλλη ματιά. Καταδικάστηκε αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά από την αποτυχία να δώσει εκείνα τα κίνητρα και κυρίως το όραμα που χρειάζεται ο γιατρός αλλά και επαγγελματίας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και στο ερώτημα που θέτεται και για την μεταρρύθμιση που εξήγηλε ο Υπουργός είναι να προωθηθεί η ομαδική και η διεπιστημονική άσκηση της ιατρικής μέσω, όπως είπε ο κ. Παπαταξιάρχης και χάρηκα πολύ, ολοκληρωμένων δικτύων με τη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με διευθυντή της ορχήστρας σε αυτά τα δίκτυα φυσικά τον οικογενειακό γιατρό, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε οικογενειακό γιατρό, να θεσπιστούν ζητήματα αποζημίωσης των παρόχων υπηρεσιών υγείας που να συνδέονται με το παραγόμενο έργο. Δεν το έχουμε αυτό. Να επιβραβεύουν την ποιότητα και τον προσανατολισμό στην πρόληψη, στη διαχείριση του κινδύνου και την προαγωγή υγείας. Πρέπει να τα δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Να δοθούν κίνητρα οικονομικά στους οικογενειακούς γιατρούς ανάλογα του ρόλου που καλούνται να αναλάβουν, είτε αυτό είναι στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Να γίνει, και εδώ θέλει συζήτηση, υποχρεωτική δήλωση οικογενειακού γιατρού από τον πολίτη, με πλήρη σεβασμό όμως στις ελευθερίες επιλογής ανάμεσα σε γιατρούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Να δημιουργηθεί ένα σύστημα αναφοράς με θέσπιση οικονομικών κινήτρων και αντικίνητρα για τον πολίτη που χρησιμοποιεί τον οικογενειακό του γιατρό. Χωρίς οικογενειακό γιατρό δεν μπορούμε να έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Ούτε θα ανακαλύψουμε την περίπτωση στην Ελλάδα, ισχύει σε όλο τον κόσμο. Να δώσουμε κίνητρα για το σημείο πρώτης επαφής. Όπως θα έλεγε κανείς και ολοκληρώνω, τη συμπληρωματική ασφάλιση και φορολογικές απαλλαγές για την υψηλή ιδιωτική δαπάνη στον πολίτη. Να δοθεί έμφαση στην επόμενη μέρα. Ήδη μας βοήθησε η πανδημία. Στα ψηφιακά εργαλεία υγείας και στην ήπια απεικονιστική και βιοιατρική παρακλινική τεχνολογία, όπως τα τεχνολογικά και παρακλινικά συστήματα, που μπορεί να συμβάλλουν στην αποδοχή, στην αποδοτική χρήση και των πόρων, στην έγκαιρη και αποτελεσματική όμως φροντίδα υγείας με καθοριστικό στόχο και την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Και να συγκροτηθεί Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαμόρφωση, όπως είπε ο Υπουργός, νόμου πλαίσιου για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργιόλη, και να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή, που είναι ο Άγιος Τσουρός. Ο κύριος Τσουρός έχει διατελέσει επί μακράν σειράν ετών πολύ ιδιαίτερα υψηλόβαθμο στέλεχος της Παγκόσμιος Οργανισμού Υγείας. Αυτή τη στιγμή παραμένει σύμβουλος του οργανισμού. Επίσης, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College του Λονδίνου. Έχει παρουσία στην Ελλάδα στα θέματα της δημόσιας υγείας, έχοντας δουλέψει στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν εξαιρετικά σημαντική.
και επίσης είχε διατελέσει και πρόεδρος του Κελπνό. Επομένως, είναι ο πιο κατάλληλος, ίσως ή από τους πιο κατάλληλους, για να συζητήσει τη σχέση της δημόσιας υγείας, μεγάλο πρωταγωνιστή της επιδημίας, για την επόμενη μέρα. Τι έλειψε, τι λείπει ίσως ακόμα, τι συμπληρώθηκε αυτόν τον καιρό, τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, κύριε Τσουρέλα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το επιμελητήριο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έναν διαφορετικό προβληματισμό. Θα ήθελα αυτά που υπόθηκαν, που τα άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλο σεβασμό, θα ήθελα να μπορούσα να τα βάλω σε ένα διεθνές πλαίσιο, για να μπορέσω να τα συνδυάσω με τις τάσεις που υπάρχουν και τις προτεραιότητες σήμερα στην Ευρώπη αλλά και στον πλανήτη, προκειμένου η δημόσια υγεία και η υγεία γενικότερα και η βιωσιμότητα να γίνουν προτεραιότητα. Θα αναφερθώ σε τρεις τομείς. Θα πω μερικά λόγια για την ελληνική εμπειρία. Θα ήθελα να μιλήσω, να κάνω αναφορά για την ιδιαιτερότητα που έχει ο ιός, ο κορονοϊός, και θα ήθελα ειδικά να μιλήσω για την επόμενη μέρα. Καταρχάς, οπωσδήποτε είναι αναμφισβήτητο ότι η επιτυχία των μέτρων στην Ελλάδα ανέδειξε τη χώρα μας, το image της χώρας μας διεθνώς, και τόνωσε οπωσδήποτε την εμπιστοσύνη του πολίτη στην πολιτεία. Δηλαδή, περάσαμε, ας πούμε, τον πρώτο γύρο με εύσημα. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι, κοιτώντας αυτή τη στιγμή την γκάμα των χωρών που επίσης έχουν πάρει εύσημα σε αυτή την πρώτη φάση, οπωσδήποτε ο πιο σημαντικός παράγων που έπαιξε ρόλο είναι η άμεση πολιτική βούληση. Ήταν οι χώρες, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Κροατία, είτε λέγεται Βιετνάμ, είτε λέγεται Νέα Ζηλανδία. Υπάρχει μία σειρά από χώρες οι οποίες πραγματικά έδρασαν πολύ γρήγορα και πριν ακόμη το πράγμα αγριέψει. Ωστόσο, οι διαφορές που υπάρχουν σήμερα σε εμπειρίες των χωρών δεν είναι μόνο η πολιτική βούληση, εξαρτάται από το πόσο αραιοκατοικημένες είναι, εξαρτάται από την κινητικότητα, από τις υπηρεσίες υγείας τους, από την ένταση της επιδημίας, εξαρτάται από τη χρήση των μέσων μεταφοράς και ούτω καθεξής. Αυτό που θα ήθελα να αφήσω έτσι στην πρώτη παράγραφο αυτόν που λέω, είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χώρες οι οποίες έχουν εξαιρετικά καλύτερα και πιο ανεπτυγμένα συστήματα δημόσιας υγείας από μας, δεν είχαν την επιτυχία που είχαμε εμείς. Μπορώ να πω ότι είχαν και πολύ μεγάλο πρόβλημα, ακριβώς διότι δεν υπήρξαν τα πολιτικά αντανακλαστικά την κατάλληλη ώρα, αλλά επίσης και η επιστημονική πολυφωνία. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε παραδοσιακά πολύ αδύναμες υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Δεν ήταν προτεραιότητα επί πολλά χρόνια. Δεν έχει να κάνει με το ποια κυβέρνηση ήταν στην αρχή. Η δημόσια υγεία, και θα πρέπει να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω κάτι, γίνεται πολλές φορές παρανόηση όταν μιλάμε για δημόσια υγεία και εννοούμε την υγεία του λαού, αυτό που λέμε public health, the health of the public, και δημόσια υγεία σαν ένα πολύ διακριτό κλάδο του τομέα της υγείας, δηλαδή υπάρχουν υπηρεσίες περίθαλψης και υπάρχουν και υπηρεσίες και το σύστημα της δημόσιας υγείας. Δυστυχώς, μέσα στις διάφορες δηλώσεις και τους προγραμματισμούς, πολλές φορές χάνεται η ουσία των υπηρεσιών και της οργάνωσης της δημόσιας υγείας αφεαυτής. Και εκεί υστερούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι στη μεγάλη μου πορεία και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δουλεύοντας με πολλές χώρες, αλλά και από την εμπειρία μου στην Ελλάδα, η δημόσια υγεία για κάποιο τρόπο όλο κάπου μας ξέφευγε. Θα ήθελα να σας πω ότι είχα την τύχη να είμαι σύμβουλος σαν νεαρός γιατρός του αείμνηστου Σπύρου Δοξιάδη, Υπουργού Υγείας. Ξέρετε για ποιο λόγο ήμουν στο γραφείο του? Για να δουλέψουμε για τον αντικαπνιστικό αγώνα.
επέρασαν 4 δεκαετίες για να μπορέσουμε αποτελεσματικά και πολιτικά να κάνουμε κάτι για το τσιγάρο. Η δημόσια υγεία, λοιπόν, στη σημερινή φάση θα πρέπει να τη δούμε αυτό που είπαν και οι προλαλήσαντες και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δημόσια υγεία δεν είναι η λοιμοξιολογία. Δημόσια υγεία δεν είναι τα ΜΕΘ, οι μονάδες συντακτικής θεραπείας. Τα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τις κλινικές επιστήμες, διότι χρειαζόμαστε την επιστημονική γνώση να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει. Μα με τον ίδιο τρόπο, όπως προϋπόθηκε, έχουμε τεράστιο πρόβλημα χρόνιων νοσημάτων στην Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη χώρα στην παχυσαρκία. Χάνουμε πάρα πολύ κόσμο από τα χρόνια νοσήματα. Γι' αυτό θα χρειαστούμε άλλες ειδικότητες. Θα χρειαστούμε τους ανθρώπους που σχετίζονται με τον καρκίνο, με τα καρδιαγγειακά και το καθεξής. Ποια είναι η ουσία εδώ? Η δημόσια υγεία αφορά την προστασία, την πρόληψη, την προαγωγή υγείας, την ικανότητα να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην υγεία του πληθυσμού συνεχώς, να έχουμε την ευελιξία να δρούμε και σε επιτελικό στρατηγικό επίπεδο, αλλά επίσης και τοπικά. Είναι χαρακτηριστικό και θα σας το πω σαν ανέκδοτο. Ήμουνα σε μία συζήτηση πρόσφατα, όπου υπήρχε ένας πολιτικός, ο οποίος μου είπε το εξής χαρακτηριστικό. Μου λέει, όταν του έλεγα ότι έχει μεγάλη σημασία η δημόσια υγεία να είναι ισχυρή τοπικά, διότι η τοπική δημόσια υγεία είναι αυτή που κάνει σήμερα την Νότιο Κορέα, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τη Νέα Ζηλανδία να μπορούν πυροσβεστικά να δρουν ακόμη και όταν έχουν χαλαρώσει τα μέτρα τους. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση όταν του είπα το τοπικό και αναφέρθηκα βέβαια στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Η απάντηση ήταν: ο κύριος Πατούλης καλά θα κάνει να ασχολείται με τους κήπους, τα πεζοδρόμια, τα απόβλητα και την κυκλοφορία. Και υπήρχε μια παντελής έλλειψης γνώσης το ότι σήμερα οι μεγάλες αποτελεσματικές παρεμβάσεις της δημόσιας υγείας πρέπει να γίνονται τοπικά, πάντοτε σε συνέργεια με την πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά δεν είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρέπει να υπάρχει αυτή η συνέργεια. Πρέπει να υπάρχουν οι πολιτικές. Διάβασα το λόγο του Υπουργού μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προχτές. Τελείωσε με κάτι πολύ σημαντικό. Είπε πρέπει να προάγουμε την υγεία σε όλες τις πολιτικές. Θα σας πω κάτι. Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια, υπήρξε ο νόμος της δημόσιας υγείας του Υπουργού του κυρίου Στεφανή, του κυρίου Κακλαμάνη. Τώρα υπάρχει ένας νέος νόμος. Δυστυχώς, οι νόμοι έχουν παραμείνει ανεφάρμοστοι. Έχουν παραμείνει ανεφάρμοστοι και κεντρικά και θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η δημόσια υγεία πρέπει να έχει θεσμικό διακριτό ρόλο. Εάν βάλετε, αν ακούσετε τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης σήμερα, αυτός ο οποίος βγαίνει είναι ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, ο Σάλαμον. Εάν βάλετε τα μέσα ενημέρωσης της Φιλανδίας ή της Δανίας επίσης. Εμείς κάναμε πάρα πολύ καλά, διότι το επικοινωνιακό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν πρέπει να ανακαλύπτουμε τη δημόσια υγεία μόνο όταν υπάρχει κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι οι κρίσεις θα έρθουν πολλές στο μέλλον. Διότι υπάρχει η κλιματική αλλαγή, υπάρχουν αναδυόμενες λοιμώξεις και άλλοι κίνδυνοι που δεν τους ξέρουμε και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, θα πρέπει να κρατήσουμε από αυτό ότι η δημόσια υγεία είναι μια επένδυση, όπως υπόθηκε προηγούμενα. Χρειάζεται ένα νόμο ακόμη πιο δυνατό από αυτό που πέρασε και ελπίζω με την εμπειρία την πρόσφατη θα έχουμε μια δημόσια υγεία και κεντρικά ένα ισχυρότερο ΕΟΔΗ, μια ισχυρή Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, αλλά και τοπική αυτοδιοίκηση η οποία να έχει την ετοιμότητα και την ικανότητα να μπορεί να απαντάει. Και βέβαια αυτό το χρόνιο πρόβλημα στην Ελλάδα, αυτή η ειδικότητα κοινωνικής και δημόσιας, κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας
Περνάει σαν σκυτάλι από τη μία κυβέρνηση στην άλλη και ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί. Επιτέλους, αυτό πρέπει να γίνει, όπως πρέπει να υπάρχει μία διυπουργική επιτροπή, διότι η δημόσια υγεία είναι υπόθεση όλης της κυβέρνησης και αφορά την κοινωνία. Υπάρχουν καταπληκτικά συστήματα σήμερα, αν είμαστε έτοιμοι και έχουμε την πολιτική βούληση, όπως ο Πρωθυπουργός μας την πρώτη μέρα που ανέλαβε είπε το τσιγάρο τέρμα, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο με την επένδυση για τη δημόσια υγεία. Γιατί η επένδυση στη δημόσια υγεία είναι η άμυνα της χώρας. Είναι η άμυνα της χώρας και αφορά τα πάντα. Και αφορά, όπως υπόθηκε προηγουμένως και πρέπει να το τονίσω αυτό γιατί το ξεχνάμε συνέχεια. Και χαίρομαι πολύ που όλοι οι προλαλήσαντες έκαναν αφορά στη φτώχεια, στις ανισότητες, στην ευαλωτότητα. Η ευαλωτότητα στον κορονοϊό δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι με πολυνοσηρότητες. Η ευαλωτότητα είναι οι άνθρωποι που ζουν σε υποβαθμισμένες συνθήκες ή εργάζονται κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ξέρετε, κύριε Βολέτη, υπάρχει κάτι σε εμάς, το δικό μου, ας πούμε, το συνάφι, που θα τα ακούσετε στο συνέδρια, στα συνέδρια κατά κόρο. Όλοι όσοι μιλούν για ανισότητες στη δημόσια υγεία θα κάνουν αναφορά στο Λονδίνο ή στην Στοχόλμη και θα σου πούνε ότι αυτοί που ζουν στην τάδε περιοχή του Λονδίνου, ας πούμε το Mayfair, σε σχέση με αυτούς που ζουν στο Ανατολικό Λονδίνο, ζουν λιγότερα 15 χρόνια προσδόκιμο επιβίωσης. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας? Δεν έχουμε μετρήσει ποτέ αυτές τις ανισότητες. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να μας πει ποια είναι η διαφορά του προσδόκιμου επιβίωσης ανάμεσα σε ανθρώπους μας που ζουν στα δυτικά προάστια και στα βόρεια προάστια της Αττικής. Και θα σας κάνει μεγάλη έκπληξη. Αλλά η δημόσια υγεία θέλει θάρρος. Η δημόσια υγεία και οι ανισότητες δεν είναι στις υπηρεσίες, είναι οι συνθήκες διαβίωσης που διαμορφώνουν το μέλλον και το δικό μας, αλλά και των παιδιών μας. Έτσι θα ήθελα να συνοψίσω ότι το εξής, να πω τα εξής. Χρειαζόμαστε αυτή την επένδυση στη δημόσια υγεία τώρα. Να μην σκεφτούμε ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει να είμαστε περήφανοι μόνο επειδή διπλασιάσαμε τις ΜΕΘ ή επειδή και πολύ καλά καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Είχαμε τύχη, αλλά είχαμε και τις δυνατότητες να το κάνουμε. Ας κάνουμε κάτι για τη δημόσια υγεία που θα μπορέσει να είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον και αφορά τους πάντες. Σκεφτείτε την υγεία και τον τουρισμό και πάρα πολλούς άλλους τομείς. Και υπάρχουν αυτοί που λένε τον παλιό καλό καιρό, τις παλιές καλές μέρες. Δεν υπάρχουν αυτές, κύριε Βολέτη. Δεν υπάρχουν αυτές οι μέρες. Είχαμε φτάσει τα πάντα στο οριακό του σημείο. Το κάναμε με τον πλανήτη, το κάναμε με τις ανισότητες, το κάναμε με τη φτώχεια. Ακόμη και η παγκοσμιοποίηση θα αλλάξει μορφή. Άκουσα εχθές μια ομιλία από τον Μακρόν, μιλάμε για αποπαγκοσμιοποίηση. Μιλάμε για διαφορετικό τρόπο σκέψης όπου θα διακινούνται τα αγαθά. Για να μπορούμε να έχουμε και μια παγκόσμια αλληλεγγύη, διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι η παγκόσμια κοινότητα πλέον έχει αντιληφθεί ότι η δημόσια υγεία δεν είναι μόνο θέμα που αφορά μία χώρα να κάνει το σωστό, αλλά όλοι μας μαζί. Όλοι μας μαζί σαν ένα σύστημα και συμφωνώ πολύ σε αυτό που είπε προηγούμενα και ο Υπουργός και ο κύριος Ξανθός, ότι χρειαζόμαστε την πολιτική συνένεση. Επιτέλους έχουν περάσει 3 δεκαετίες και μιλάμε στην Ελλάδα για δημόσια υγεία. Ας καθίσουν όλοι, ας καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Υπάρχουν υπέρ των δέων άνθρωποι με εξαιρετικά προσόντα και γνώσεις στη χώρα μας, αλλά μαζί να χτίσουμε αυτό το αύριο που το αξίζει η χώρα μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πιστεύω, δηλαδή καταλαβαίνοντας ότι σε αυτή την παγκόσμια συσπήρωση που υπάρχει, διότι δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα δουλεύει για να βρει τις θεραπείες, τα εμβόλια, αλλά και να ενδυναμώσει τα συστήματα υγείας για να προστατεύεται ο κόσμος. Δεν νοείται πλέον να ζούμε σε έναν πλανήτη που θα υπάρχουν αυτές οι διαφορές, διότι στο τέλος όλοι το μάθαμε πόσο ακριβά πληρώνουμε αυτό το τίμημα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουρέ. Νομίζω ότι ο κύριος Τσουρός έδωσε την πραγματική διάσταση του τι είναι δημόσια υγεία και επειδή έδωσε μεγάλη έμφαση και στους όρους και για τον όρο που χρησιμοποιούμε ως δημόσια υγεία και εννοούμε πολλοί κόσμος το κρατικό σύστημα περίθαλψης, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα άλλο πράγμα. Έτσι, πριν προχωρήσω, κύριε Τσουρέ, σε μια-δύο ερωτήσεις ακόμα, να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Επειδή έχουν μεγάλη αξία οι όροι, το έχει πει και ο επίκτητος, είναι παραδεκτό στην επιστήμη, είπατε νωρίτερα για την ειδικότητα της κοινωνικής ιατρικής. Μήπως πρέπει αυτό το λάθος της δεκαετίας του 80 να το επαναφέρουμε και να πούμε ιατρική, γιατρός κοινότητας και όχι κοινωνική ιατρική, γιατί αποπροσανατολίζεις το τι περιμένουμε από αυτό το γιατρό. Κύριε Βολέτη, πρέπει να σας πω κάτι. Και θα σας το πω, διότι είναι κάτι, είναι μια και μένα προσωπική ιστορία, μια και εσείς κάνατε προσωπική αναφορά. Όταν τελείωσα την ιατρική και πρόκειτο να ασχοληθώ με κλινική καταρχάς, γιατί ήμουν καλός στα κλινικά μαθήματα και ανακοίνωσα στη μητέρα μου ότι πρόκειται να πάρω, ότι πήρα μια υποτροφία να σπουδάσω δημόσια υγεία και κοινωνική ιατρική στην Αγγλία, η μητέρα μου έκλαψε. Και το έκανε αυτό διότι μου είπε, βρε παιδί μου, θα πας να γίνεις νομίατρος και θα ασχολείσαι με τα νερά και με τα αυτά, και κατά κάποιο τρόπο της φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλών προδιαγραφών το να ασχοληθώ με τη δημόσια υγεία. Άλλαξε πολύ τη γνώμη της αργότερα και όπως και πολλοί άλλοι που ανακαλύπτουν πόσο πλούσια είναι αυτή η ειδικότητα και αυτός ο τομέας της δημόσιας υγείας σήμερα, που καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα και που έχει σχέση και με το περιβάλλον και με τον τρόπο ζωής μας και με τον τρόπο που δουλεύουμε μέσα από την κοινότητα, με τις πολιτικές όλων των τομέων και ούτω καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αυτή την ειδικότητα της δημόσιας υγείας. Μερικοί συνάδελφοι νομίζουν ότι είναι καλό να προσθεθεί και η έννοια της κοινωνικής ιατρικής για κάποιους λόγους. Δεν έχω αντίρρηση προσωπικά. Αλλά αυτό που θα είχα αντίρρηση είναι να ακούσω κάποιον να μου πει ότι θα περάσουν πάλι κάποιοι μήνες για να πατήσουν το πράσινο κουμπί να ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσουρέ, με το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία επί Υπουργείας Κακλαμάνη είχε θεσπιστεί η ειδικότητα του γιατρού δημόσιας υγείας, το οποίο όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Δεν θα ήθελα να κάνω ακριβώς τις τόσες αναφορές, το πόσο κόπο κάναμε όσοι εκείνη την εποχή είμαστε κοντά στο σύστημα που δημιούργησε αυτό το νόμο και να δούμε ότι ούτε ένα 5% αυτού του νόμου δεν υλοποιήθηκε. Και αυτό είναι το δράμα. Και αυτή τη στιγμή ο νόμος ο οποίος έχει περάσει, με όλο το σεβασμό για τις προθέσεις που υπάρχουν για τη δημόσια υγεία, μπορώ να σας πω ότι πηγαίνει λίγο ανάποδα. Ότι οι προδιαγραφές του δεν είναι προδιαγραφές 21ου αιώνα και εν πάση περιπτώσει σήμερα με την ευκαιρία που έχουμε να ξανακοιτάξουμε και την περίθαλψη και τη δημόσια υγεία και την πρωτοβάθμια, ας ξανανοίξουμε αυτό το νόμο, ας τον εμπλουτίσουμε τώρα με εκείνα τα συστατικά που θα τον κάνουν ένα νόμο για τη δημόσια υγεία που η Ελλάδα θα μπορεί και εκείνη να είναι ανάμεσα στις χώρες της Δύσης που θα είναι περήφανη. Μπορώ να σας παρακαλέσω επίσης να μας πείτε δύο κουβέντες για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είστε από τους πλέον αρμόδιους. Να μας πείτε ποια είναι η χρηματοδότησή του. Μέχρι και χτες ακούσαμε στις ειδήσεις για τα 2 δισεκατομμύρια που θα δώσει η Κίνα, όπως εξήγηλε στην τελευταία του συνέλευση, για τα 38 εκατομμύρια που έδινε μέχρι τώρα, για την κατηγορία του Προέδρου Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδινε 450 εκατομμύρια, υπονοώντας παρέμβαση εθνική, κατά πόσον είναι δυνατόν να υπάρξει κάτι τέτοιο και πώς πρέπει να είναι, αν πρέπει να είναι
προσαρμοσμένος ο ρόλος του με την εμπειρία της πανδημίας από εδώ και πέρα. Και πώς μπορεί να περιλάβει και τομείς στους οποίους αναφερθήκατε, ίσως όχι στην Αφρική, αλλά και στην Ευρώπη ακόμα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι η υγεία τα τελευταία χρόνια, η υγεία, η παγκόσμια υγεία, η διπλωματία για την υγεία, η έννοια ασφάλεια και υγεία έχουν φτάσει πολύ ψηλά στις ατζέντες των ηγετών των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή σχεδόν μόνιμα πλέον η υγεία είναι εκεί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κάτι που δεν το ξέρει περιέργως πολύς κόσμος, είναι ένας διακρατικός οργανισμός που ανήκει στην οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών, αποτελείται από 194 κράτη-μέλη και σαν οργανισμός διακρατικός παίρνει επιδοτήσεις από τα διάφορα κράτη που είναι συνάρτηση του πληθυσμού τους και της οικονομικής του, του οικονομικού τους επίπεδου, ενώ συγχρόνως δέχεται και εισφορές από διάφορους φορείς και από χώρες, αλλά και από οργανισμούς φιλανθρωπικούς, όπως η Rockefeller και οι διάφοροι οργανισμοί που υπάρχουν στον κόσμο. Τι δεν είναι γνωστό? Καταρχάς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια χώρα τι να κάνει. Έχει την πρόσβαση στην καλύτερη τεχνογνωσία στον πλανήτη, έχει μηχανισμούς και δίκτυα σε κάθε τομέα που αφορά την υγεία και την ευεξία, μπορεί και εκδίδει οδηγίες τις οποίες οι χώρες, αν θέλουν, τις εφαρμόζουν ή όχι. Στον τομέα αυτό για τον οποίο μιλάμε υπάρχουν αυτό που λέγεται IHR, International Health Regulations, οι οποίες λέγεται ο Διεθνής Κανονισμός Υγείας. Καλούνται όλες οι χώρες να το περάσουν από τα κοινοβούλια τους και να τους εφαρμόσουν. Ξέρετε πόσες χώρες δεν το έχουν κάνει αυτό? Ξέρετε πόσες χώρες έχουν συνυπογράψει τον IHR, αλλά δεν το εφαρμόζουν? Αλλά ποια είναι η λέξη κλειδί? Η λέξη κλειδί είναι, ή μάλλον οι δύο λέξεις κλειδιά. Η μία είναι διαφάνεια και η άλλη είναι ετοιμότητα. Εάν η Κίνα δεν θέλει να μας πει ότι έχει κάποια περίεργα κρούσματα αγνώστου αιτιολογίας πνευμονιών, εμείς πώς θα το μάθουμε? Εγώ έζησα στη δεκαετία του 90 χώρες, δεν θα τις ονοματίσω, οι οποίες έλεγαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι είχαν 0 κρούσματα AIDS. Και εμείς μαθαίναμε από πληροφορίες από ΜΚΟ που δουλεύανε στην κοινότητα και μαθαίναμε τους πραγματικούς αριθμούς. Εάν δηλαδή μια χώρα δεν συμμορφώνεται και δεν αντιδράσει κατάλληλα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι και μία και δύο εβδομάδες έχουν τεράστια σημασία σε κάτι τέτοιο. Γιατί έχουν τα αντανακλαστικά που έχουν οι χώρες όπως είναι η Νότιος Κορέα ή η Ταϊβάν? Διότι έχει καεί η γούνα τους. Εγώ προσωπικά πέρσι δούλεψα στα συστήματα δημόσιας υγείας και της Νότιος Κορέας και της Ταϊβάν. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με το κουμπί στο χέρι. Δεν περιμένουν να δούνε αν και αν και αν. Με το που έμαθαν στην Ταϊβάν ότι κάτι δεν πάει καλά στη Γουχάν, αμέσως όσοι ερχόντουσαν με αεροπλάνο από απέναντι, είναι μόνο 150 χιλιόμετρα η Κίνα από την Ταϊβάν, τους έβαζαν υπό έλεγχο. Δηλαδή άμεσα αντανακλαστικά. Αυτές οι χώρες είναι παθούσες μάλλον εν υπηρεσία. Για τον υπόλοιπο κόσμο σήμερα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε, και αυτό θα γίνει όπως ακούσατε, απαιτούν οι χώρες να γίνει μια αξιολόγηση του πώς διαχειρίστηκε ο ΠΟΗ και η διεθνής κοινότητα αυτή την ιστορία. Εγώ θεωρώ ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει, το να εκβιάζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να του αφαιρέσουν χρήματα. Διότι, όπως σας είπα προηγούμενα, κάθε χώρα πρέπει να πληρώσει κάτι. Εάν η Αμερική αποφασίσει να μην πληρώσει, κάποιος πρέπει να αναπληρώσει το κενό. Αλλά η όλη ουσία στα Ηνωμένα Έθνη και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η αλληλεγγύη. Είναι η αλληλεγγύη όχι μόνο
με την ψυχή και την καρδιά μας, ώστε να μπορούμε να διανέμουμε αυτά τα παγκόσμια αγαθά, όπως είναι η υγεία, όπως είναι τα φάρμακα, όπως είναι τα εμβόλια, αλλά να μπορούμε και να συνεργαζόμαστε με διαφάνεια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο ένας να τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του άλλου. Το μέλλον. Στο μέλλον δεν αποκλείεται, δεν το ξέρω εγώ αυτό, ότι θα μπορούσε η διεθνής κοινότητα, με βάση το τραύμα που περάσαμε, να εκείνο το οποίο ήταν προαιρετικό στη διαφάνεια, να γίνει υποχρεωτικό. Δηλαδή, αν υπάρχει intelligence ότι σε μία χώρα κάτι έχει σκάσει, να μην περιμένεις τη χώρα να σου δώσει το OK, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο Τέντρος, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, δεν μπορούσε να πάει στην Κίνα μέχρι να διαπραγματευτεί μία διεύλο πολιτική και επιστημονική. Αλλά στο μέλλον ίσως, επειδή το διακύδευμα είναι τεράστιο, υπάρχει περίπτωση να έχουμε άλλους τρόπους που θα διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, να μην μας κάνει εντύπωση να δούμε και στη διεθνή κοινότητα να υπάρξουν κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που θα διαχειριζόμαστε μεγάλες κρίσεις δημόσιας υγείας. Και αυτές θα πρέπει βέβαια πάντοτε να στηρίζονται, όπως σας είπα, στην συνεργασία των χωρών και στη διαφάνεια και στις αξίες αυτές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις, αλλά λόγω της καθυστέρησης με την οποία ξεκινήσαμε, θα ήθελα να παρακαλέσω, εάν μας ακούν ο κύριος Ξανθός και ο κύριος Υπουργός Υγείας, εάν θα μπορούσαν για λίγα λεπτά να πούνε τη δική τους τελική τοποθέτηση επάνω σε αυτά τα οποία ακούστηκαν και θα έλεγα με επικέντρωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από παντού και στη δημόσια υγεία που και αυτή συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Για το θέμα της νοσοκομιακής περίθαλψης θεωρείται το προνομιούχο παιδί της οικογένειας από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν εκπροσωπήθηκε ιδιαίτερα στο σημερινό πάνελ και δεν θα μπω στον πειρασμό να πω τίποτα. Θα περιμένουμε λοιπόν από τους υπουργούς για να κάνει ένα κλείσιμο ο κύριος Παπαταξιάρχης. Ο κύριος Ξανθός. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όντως. Επιτρέπτε μου να κάνω 2-3 σχόλια. Το ένα, όπως σωστά είπατε, αφορά τη μετάθεση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Το έθεσε ο κύριος Μαρίλης, νομίζω, με σαφήνεια. Ότι το πρόβλημα στη χώρα είναι ισχυρή πολιτική βούληση μέχρι τώρα για να προχωρήσουν νομοσχέδια τα οποία είχαν ψηφιστεί. Είχαν ψηφιστεί. Μ' ακούτε? Ναι. Ακούγομαι. Νομίζω σας ακούω. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Λέω ότι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν 4-5 τουλάχιστον νομοσχέδια ψηφιστεί με μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στον οικογενειακό γιατρό, στον προσωπικό γιατρό κλπ. Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν? Διότι, επιτρέψτε μου να πω την άποψή μου, υπήρχε μια ουσιαστικά πολιτική επιλογή διαχρονικά στο πολιτικό σύστημα αυτός ο χώρος να θεωρηθεί προνομιακός για τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Ούτε συνέργειες επιδιώχθηκαν, ούτε group practices, ούτε, ξέρω εγώ, αυτό που είπατε, ας πούμε, δίκτυα κλπ. Ήταν ένα χώρος που είχε αφαιθεί στην ιδιωτική δραστηριότητα και πρωτοβουλία και μάλιστα από ένα συμπεριφερειακό και οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο προέβαλε σοβαρότατες και συστηματικές αντιστάσεις. Ακούγομαι? Όχι. Τώρα πάλι ναι. Ωραία. Νομίζω ναι, λοιπόν... Κύριε Ξανθές, συνεχίστε. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι αλλαγές στην πρωτοβάθμια φροντίδα σε όλο τον κόσμο έχουν ένα βάθος χρόνου για να
προχωρήσουν, να ολοκληρωθούν, να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και κυρίως να αποδώσουν ποιοτικότερες υπηρεσίες. Έτσι έγινε σε όλες τις χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο, υπερβολικό και προκατηλημένο, θα έλεγα, το σχόλιο ότι ας πούμε κατέρευσε η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα που είχε προωθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, παρότι ο κύριος Μαρζιώλης αναγνώρισε ότι είχε κομβικά στοιχεία πολύ σημαντικά, τα οποία ήταν στη στοχοθεσία της. Δεν έχει λοιπόν καταρρεύσει. Αν σήμερα έχουν 2 μόνο στους 10 πολίτες της χώρας οικογενειακό γιατρό, πριν από αυτή τη μεταρρύθμιση δεν είχε κανένας. Μετά την αποδιοργάνωση που έγινε με το νόμο 4238 του 2014 και ουσιαστικά αποδιοργανώθηκαν τελείως τα κέντρα υγείας στα σημερινά αστικού τύπου, τα παλιά πολυατρία του ΙΚΑ, ήταν μαζικά οι 2.500-3.000 ειδικευμένοι γιατροί από το σύστημα. Ουσιαστικά έπαψε να υπάρχει ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Δεν υπήρχε οικογενειακός γιατρός, εκτός από τους ελευθεροπαγγελματίες συναδέλφους που παρακολουθούν συστηματικά κάποιους χρόνιους ασθενείς. Αλλά ο θεσμός αυτός, με την έννοια του ότι είναι ο γιατρός, ο οποίος είναι συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που έχει εξειδικευτεί στην οικογενειακή ιατρική, στην κοινοτική ιατρική, ο οποίος έχει το ρόλο του συμβούλου που παρακολουθεί, που δίνει οδηγίες για τους εμβολιασμούς, για τους προσυντοματικούς ελέγχους, για τις παραπομπές στις άλλες βαθμίδες του συστήματος κλπ. Κλπ. Αυτός δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Άρχισε με δυσκολίες και από την άποψη των περιορισμών των δημοσιονομικών, αλλά και από τεράστιες αντιδράσεις. Τεράστιες αντιδράσεις από το συνδικαλιστικό χώρο των γιατρών, προεξαρχόντων των μεγάλων ιατρικών συλλόγων, από την αντιπολίτευση της εποχής, η οποία μιλούσε για φαραωνικές δομές, για αχρίαστες δομές, για κρατισμό, για εξωτερική. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν δυσκολίες. Έχουμε σήμερα 127 δομές που λειτουργούν, 1.100 ανθρώπους που δουλεύουν, να αξιολογηθούν, και ξέρω ότι η κυβέρνηση έχει αναθέσει σε μια ομάδα ανθρώπων, εμπειρογνωμόνων, να κάνουν μια αξιολόγηση. Να κάνουν μια αξιολόγηση, να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν, να το δούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι πρόωρο να συζητάμε για αποτυχία αυτού του πρώτος και να οραματιζόμαστε ένα καινούριο μοντέλο. Θα θέλω να δω την πρόταση του Υπουργού, δεν την έχουμε συζητήσει, δεν την έχω δει. Πραγματικά, να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και το μέλλον της, βεβαίως. Και επίσης για την κρίσιμη διασύνδεσή της με τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Ο κύριος Τσουρός το είπε ευθέως, ότι ο νόμος ο οποίος πρόσφατα ψηφίστηκε πλέον είναι ανεπίκαιρος, ειδικά μετά τα νέα δεδομένα της πανδημίας. Χρειαζόμαστε αυτή την περισσότερη θεσμική θωράκιση, χρειαζόμαστε μόνιμους μηχανισμούς επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης. Θέλουμε τεράστιες επενδύσεις, όχι μόνο στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στα ΤΕΠ και στα εργαστήρια, που σωστά εκεί πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα αυτή την περίοδο, αλλά και στο πώς θα θωρακίσουμε το σύστημα, πώς θα καλύψουμε αυτό το οποίο αναφέρθηκε επίσης ο κύριος Μαριόλης, το κενό στην κατοίκον φροντίδα, στην κοινωνική φροντίδα, μονάδων και πρωτοβάθμιας φροντίδας και ψυχικής υγείας, που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως επιχειρησιακοί βραχίονες των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών και να μπορούν να έρχονται κοντά, να φέρουν κοντά το σύστημα υγείας σε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες μετακίνησης, δυσκολίες πρόσβασης στις δημόσιες δομές. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί. Και επιτρέψτε με εδώ και μια μικρή κριτική, καλόπιστη. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν αυτά τα κινητά συνεργεία ήταν, κατά την άποψή μου, αναντίστοιχος των αναγκών. Η ανάγκη ήταν η χρόνια νοσηρότητα η οποία είχε καθυλωθεί στο σπίτι να υπάρχει μια σοβαρή και συστηματική ιατρική παρακολούθηση. Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε κάποιες δειγματοληψίες για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τον πληθυσμό, σωστό είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν ανεπαρκές από αυτή την άποψη. Και επίσης, αγαπητέ Πανάργυρε,
νομίζω ότι υπήρξε πολύ καθυστερημένη και ανεπαρκής εμπλοκή της πρωτοβάθμιας φροντίδας στη διαχείριση της πανδημίας. Το είχαμε πει από την αρχή. Τα κέντρα υγείας αυτά, τα COVID, τα αναφοράς, είναι ζητήσει να έχουμε εικόνα πόσα πραγματικά περιστατικά διαχειρίστηκαν, αν υπήρξε ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ και κατεύθυνση προς αυτές τις δομές για περιστατικά τα οποία ήταν, είχαν ήπια συμπτωματολογία και δεν χρειαζόταν προφανώς νοσοκομιακή υποστήριξη. Δεν επλάκει λοιπόν η πρωτοβάθμια φροντίδα, ούτε οι άνθρωποι της. Νομίζω ότι είναι ένα δίδαγμα για την επόμενη φάση της πανδημίας. Πρέπει από τώρα να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για να πάμε πιο έτοιμοι και να μην επικεντρωθεί όλο το ενδιαφέρον στο νοσοκομείο και να μην χρειαστεί το νοσοκομείο μετά να αναστείλει ξανά την τακτική του λειτουργία και να συμπιεστούν οι ανάγκες υγειονομικές των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμες όλες οι ιδέες και κρατάω ειδικά τις επισημάνσεις του κυρίου Τσουρού για την παγκόσμια οπτική των πραγμάτων, που νομίζω ότι είναι το κρίσιμο δίδαγμα από αυτή την πανδημία. Είναι μια διασυνοριακή απειλή που απαιτεί άλλου τύπου συνεργασίες, πρωτοβουλίες, αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών και άλλη λειτουργία της αγοράς. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να έρθουμε για να κλείσει από τους ομιλητές πριν τον κύριο Παπαταξιάρχη, ο Υπουργός Υγείας. Ωραία. Τότε να πάμε στον κύριο Παπαταξιάρχη να κάνει μια σύνοψη όσων ελέγχθηκαν και συζητήθηκαν και αν ο Υπουργός Υγείας στο μεταξύ του δοθεί η δυνατότητα και έρθει, θα τελειώσουμε με αυτόν. Από πλευράς μου θα ήθελα να κάνω ένα κλείσιμο εκ μέρους του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, ξεκινώντας από εσάς κύριε Συντονιστάκη και κύριε καθηγητά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο μπορέσατε να ντύσετε και να γεφυρώσετε την κάθε παρουσίαση από όπου και αν αυτή ερχόταν, με ένα κοινό σκοπό να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Η καθοδήγησή σας ήταν πάρα πολύ κρίσιμη και χρήσιμη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τους υπουργούς. Έχω λάβει όλες τις παρατηρήσεις και όλες τις ερωτήσεις οι οποίες έχουν γίνει από όσους έκαναν submit στα πλαίσια της ηλεκτρονικής αυτής διαδικασίας. Ξέρετε, θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Ελληνοαμερικανικού καταρχήν για τα τεχνικά προβλήματα τα οποία υπήρξαν, αλλά πάντα η πρώτη φορά έχει κάποια προβλήματα. Σε όλα τα υπόλοιπα session αρχίζει ενωμένης από αυτό της Δευτέρας με τον καθηγητή τον κύριο Παυλάκη, θα πάμε ακόμα καλύτερα. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι τα standards τα οποία επεδείχθησαν και δεν ξεκινά από τον Ενεργεία Υπουργό, αλλά από τον προηγούμενο και τον κύριο Ξανθό, ο οποίος τα standards πολιτικού πολιτισμού και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε ουσιαστικά να λειτουργήσουμε και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, είναι τέτοια που μας κάνουν όλους να αισθανόμαστε περισσότερο υπεύθυνοι, γιατί αυτή η συλλογική, όχι η συνένεση, η συνεργασία, η συνεννόηση, είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Από τους experts τώρα, τους ομιλητές, τον κύριο Μαριόλη, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη έκφραση πολιτισμού και την απόλυτη έκφραση δράσης και καθημερινότητας σε αυτό που ονομάζουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη στη χώρα. Αναγνωρισμένο και παγκόσμιο, αλλά και από τον κύριο Τσουρό, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε και να δούμε τα πράγματα μέσα από ένα συνολικότερο παγκόσμιο πλαίσιο, μέσα από την ίδια του τη θητεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας έδωσαν μια άλλη προοπτική. Υπάρχουν 2-3 ζητήματα τα οποία έμειναν αναπάντητα και στα οποία θα ήθελα να έχω τον Ενεργεία Υπουργό, τον κ. Κικίλια, προκειμένου να απαντηθούν, όπως παραδείγματι το ερώτημα που έρχεται από τους συναδέλφους μου, ειδικά του φαρμακευτικού κλάδου και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, για τις καθυστερήσεις τις οποίες τις τόνισα, αλλά και το ζήτημα του 25% το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα. Απλά εδώ, από πλευράς πληροφορίας, να πω ότι οργανώνοντας το session και επικοινωνώντας με τον Υπουργό, εκείνο το οποίο υπόθηκε είναι ότι το 25% θα αποσυρθεί στο επόμενο νομοσχέδιο για την ποιότητα, ανάμεσα στις υπόλοιπες μεταβολές που πρόκειται να κάνει. Όμως θα επανέλθουμε για αυτό και θα επανέλθουμε στη Φαρμακευτική Επιτροπή του Ελληνοαμερικανικού. Οτιδήποτε συζητήσαμε και οτιδήποτε πρόκειται να συζητήσουμε, πρέπει να σας πω ότι θα αποτυπωθούν με τον καλύτερο τρόπο στο επόμενο συνέδριό μας 15-16 Σεπτεμβρίου στο Healthworld, που ήταν φυσικά για το Μάιο, αλλά λόγω των καιρών του κορονοϊού έπρεπε να πάει εκεί για λόγους ασφάλειας, αλλά το συνέδριο θα παραμείνει και θα οργανωθεί και δεν θα είναι digital ακριβώς, διότι έχει μια άλλη επικαιροποίηση και εγκυροποίηση όταν τηρηθούν οι κανόνες και είναι συνέδριο.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εξ ονόματος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για τη συμμετοχή και όλα αυτά τα σποτ που έχουμε τη συμμετοχή. Και επίσης να σας πω ότι σαφώς η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική. Σαφώς η επόμενη μέρα απαιτεί νέες αρχιτεκτονικές και νέες ρητορικές. Σαφώς η επόμενη μέρα θα έχει άλλου τύπου συνεννοήσεις, επικοινωνίες και σχεδιασμούς. Ήρθε αυτή η κατάσταση να μας αποδείξει ότι ο τρόπος που βλέπαμε τα πράγματα πιθανά να ήταν φτωχός, να ήταν ταπεινός. Είναι υπέροχο να ακούσω από υπουργό να λέει ότι ένα νομοσχέδιο για το οποίο υπήρξε τόσο μεγάλος αγώνας είναι πλέον ανεπίκαιρο, διότι η νέα πραγματικότητα εκφράζεται διαφορετικά. Κύριε καθηγητά, όλοι παρευρισκόμενοι, κύριε Μαριόλη, κύριε Τσουρέ, κύριε Ξανθέ, κύριε Κικίλια, κύριε υπουργέ, πάνω απ' όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Και εύχομαι να μείνετε σόοι και ασφαλείς, όπως πάντα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και χάρηκα πολύ που σας που συνομιλήσαμε. Και εμείς που μας συντόνισες, κύριε Μπολέτη. Να είστε καλά. Αντίο, κύριε Υπουργέ. Αργύρι, Άγιε, θα τα δούμε. Γεια σας. Άργυρε, γεια. Καλά να περνάς. Επίσης, κύριε Υπουργέ, επίσης. Αρεόπολη. Κύριε Τσουρέ, να είστε καλά. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.